Καλύτερα φρουτά τη γειτονιά. Νιώθω καλύτερα. Τι νιώθω καλύτερα, γιατί ήθελα πάντα στην τελική ευθεία θα ήθελα να ήταν μαζί και η Άννα. Οπότε θα νιώσω ποτέ καλύτερα μέχρι να τελειώσει. Κάποιοι έρωτες ή θα αναζωοπυρωθούν πολύ ή θα σβήσουν τελείως. Είναι τελικός, σε μια εβδομάδα είναι τελικός και το Power of Love τελειώνει. Πάνω εσύ τι πιστεύεις ότι αν άλλαζε Στέλλα θα γινόταν καλύτερη? Βασικά πάνω στη σχέση μας είναι λίγο εγωίστρια, δεν κάνει πίσω. Καλημέρα! 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 Τι κάνετε? Αγάπη μου, θα ανάψεις φωτιά και τα έχεις πετάξει όλα. Όλα, θα τα λύσουμε. Μα και τι. Τζούλια, τι έχεις κάνει? Εγώ τίποτα. Γιατί συμπεριφέρετε έτσι? Καλύτερα φρουτά τη γειτονιά. Σας φέρνουμε τα καλύτερα φρούτα, φρούτα. Είχε παλιότερα τη μέρα που σε γνώρισα. Πιστεύετε ότι θα είναι πολύ δύσκολο αυτό το καλά? Πιστεύω ότι θα είναι το χειρότερο. Το πιο δύσκολο καλά. Το τελευταίο κιόλα, γιατί μετά είναι τελικό. Εγώ πιστεύω ότι έξω θα χαθεί ο έρωτας. Γιατί εδώ μέσα δεν έχει προβλήματα. Κάποιοι έρωτες ή θα αναζωοπυρωθούν πολύ ή θα σβήσουν τελείως. Καλά, εντάξει ρε κορίτσια, μην ενθουσιάζεστε τόσο, έχουμε κι άλλα όμορφα αγόρια δίπλα. Τα κορίτσια ξενυχτάνε με ένα μυστικό μου. Έτσι είμαι κι εγώ. Σήμερα λοιπόν, στο βραδινό γκαλά, θα έχουμε να δούμε πολλά και να αποφασίσουμε πολλά. Είναι τελικός, σε μια εβδομάδα είναι ο τελικός και το Power of Love τελειώνει. Δούλια, κάτι που θα ήθελες να αλλάξεις στο Μιχάλη? Δεν θέλω να αλλάξω κάτι. Όλα είναι τέλεια? Δεν είναι όλα τέλεια, εντάξει. Πάνω εσύ τι πιστεύεις ότι αν άλλαζε Στέλλα θα γινόταν καλύτερη? Βασικά πάνω στη σχέση μας είναι λίγο
εγωίστρια, δεν κάνει πίσω. Κυριάκο, ποιους υποθέτησες εσύ, ποιο αγόρι, ποιο κορίτσι. Ένα θα μου πεις, ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Πάνω Στέλλα. Νομίζω ότι είναι η πιο αληθινή, σαν ζευγάρι. Mm-hmm. Εδώ μέσα. Προσβάλλει όλους τους υπόλοιπους. Άστο. Γιατί το κάνω αναλυτικά. Γιατί με προσβάλλει. Μιγάλη, θα σου φέρουμε κουάκερ, παιδί. Τα κάνει για να σκουπίσει μετά, να δει να σκουπίσει καλά. Μετά το θέρος, τι κάνει εκεί πέρα. Μιχαλιό, καλά είσαι. Τρελή μας, τι θα με κάνουμε. Τι σας βρήκε, μάνα μου. Φέρτε τα άλογα να φάνε. Τα καμούρια. Έρχομαι. Μωρό μου, έλα. Μωρό μου, έλα να φάσω τώρα, μισάλο. Μωρό μου. Πάσα κατηχητικό. Ναι, είχα πάει για κατήχηση. Είναι ευλόγησον. Κάτσε να σου φέρω και τα γυαλιά, περίμενε. Ναι, το αξεσουάρ μου. Να είναι σωστό το ολοκληρωτικό. Και το καπελάκι τώρα το μεγάλο πάει. Μωρό μου, έλα να φας. Η μαντάμ σουσού. Είμαι σκάλα κατηχητικού. Μωρό μου, έλα εδώ καπελάκι. Σε ποιο όνειρο, Στέλλα. Στην Δίνο, ξέρεις εσύ Σοκράτη. Και τώρα. Μιχάλη, τι ήταν αυτό. Τίποτα. Αυτό το ξέσπασμα. Άμα έχει κι άλλα τα γκρεμιζόλα. Αυτά δεν ρίξει κάτω. Αυτά δεν κάνουν δουλειά. Τι, αυτό το πιάνε. Φίλε, αυτό θα μπορούσε να είναι εργοτέχνη κάτω που έχει φτιάξει. Να ξέρει. Το θυμάστε το ζωγράφο που έκανε με θέματα και ήταν εικόνε. Τώρα έχουν με άμμο. Το λε και εργοτέχνη, Μιχάλη. Εγώ λέω να μην το μαζέψω, να τα αφήσουμε έτσι για πάντα. Ναι, ναι, ναι. Και τι συμβολίζει αυτό. Συμβολίζει, ρε φίλε. Διαταραγμένη ψυχολογία. Το μέσα. Αλέξανδρε. Συμβολίζει τη ζωή, ρε φίλε. Είναι ένα καμβά από χρώματα. Από λουλούδια. Με κύκλου. Αυτό δεν πήρα ξεμονό. Βλέπα το έργο τέχνη. Πολύ ωραίο, μπράβο, Μιχάλη. Έχει καλλιτεχνική φύση. Θέλω να μα κάνει μάθημα. Λοιπόν, να κάτσει εκεί να μα κάνει μάθημα. Να φέρουμε ένα πίνακα να μα κάνει μάθημα. Πω πω, δεν βλέπω από τα μούτρα της. Τι είναι πίνακας. Όχι, βλέπω, δεν έχουν βαθμούς. Και πέφτει όχι, κάτω, ρε, δεν έχει. Όχι, ρε, εσύ, τον πίνακα φέρε. Όχι, μας κάνει μάθημα έτσι με τον πίνακα. Ναι, με τον πίνακα. Μας κάνει ερωτήσεις. Παρακαλώ, παιδιά, ησυχία, έρχεται η καθηγητρία. Θα μας κάνεις ερωτήσεις, ε. Φοβόμαστε. Αγαπημένες. Δεν μπορώ να σας δω εκεί, κυρία. Να σου πω κάτι. Έτσι, όπως μιλάς, είναι σαν να είσαι του κατηχητικού. Μα του κατηχητικού. Δασκάλα ή του κατηχητικού. Δασκάλα του κατηχητικού. Α, οκ. Γεια, και έτσι. Αγαπημένες μου φίλες. Αγαπημένοι μου συνάνθρωποι. Θα κοιμηθούμε. Λίγο πιο δυνατά, παρακαλούμε. Αγαπημένες μου φίλες και αγαπημένοι μου συνάνθρωποι. Σας καλώ στη μεσημεριανή μας κατήχηση του Power of Love. Καλό. Να αγαπάτε, να έχετε καλά αισθήματα μέσα σας για τους συνανθρώπους σας. Αγαπάτε αλλήλους που είπε και ο Χριστούλης μας. Να είστε καλοί άνθρωποι. Να έχετε πλατωνικούς έρωτες πριν το γάμο. Πάντα. Δεν θέλουμε προγαμιές. Όχι! Εγώ, κυρία, έχω κάνει. Ένα κιλό μπανάνες, 20 ευρώ. Ο φρουτάς της γειτονιάς. Πεπονάκι φρέσκο. Φρέσκο, φρέσκο. Το χτυπάς και δεν έχει επιστροφή. Καρπούζεις, καρπούζεις. Εδώ τα καλά φρούτα. Ελάτε να φάτε! Δεν θυμίζουμε τελικό και πολύ μέρα. Φρουτάς της γειτονιάς. Σας φέρνουμε τα καλύτερα φρούτα, φρούτα. Τι φρούτα καλέ, αφού έχει πάνω κρεμμύδι. Να, στα φρούτα να φέρουμε φρούτα. Αυτά τα πρόβατα είναι στον αγώνα. Μας είπε φρούτα, κύριε Μιζεράκη. Μας είπε φρούτα. Τα λέω. Συνέχεια, γίνομαι κουραστική. Δέκα πατέρι μόνο το βράδυ πριν κοιμηθείς. Πατέρι μα. Φρουτάκι θα πάρετε. Σε παρακαλώ το βεσίλικο. Πεπονάκι, καρπουζάκι. Πληρώσει, είναι φρέσκα, μόλις τα μαζέψαμε. Δεν μαζέψαμε, έχουμε χρήμα πληρώσει. Ήρθε ο ημιτελικός. Άλλη μια εβδομάδα σας έμεινε, πουλάκια μου. Πόσα κάνει. Επειδή δεν έχουμε χρήματα. Αυτό είναι το βάθος. Δυστυχώς δεν έχουμε
χρήματα. Δεν το βρήκα. Τι θα κάνουμε. Ήρθα ο Φρουτάς πάλι. Εγώ θα πάρω το Φρουτά. Όχι, όχι, μη. Είναι κουρασμένος. Μάζευε το. Είπαμε. Όχι προγαμιές σχέσεις. Μα είναι πλατωμένο. Μπορούμε να πάρουμε δωρεάν τις φανάρες. Κι αφού βάλω σε μια τάξη τα συμμαζευτά, θα σου πω αν είσαι εντάξει τώρα μαζευτά. Και για ποίημα είσαι. Πεγκαράκι μου λαμπρό θέλω να πείτε. Πεγκαράκι μου λαμπρό, φύγε μου να περπατώ, να βγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα. Έτσι κάνετε κι εσείς. Όταν ευριάζετε, έτσι κάνετε. Παναγιώτη, πιστεύεις ότι μπορεί να γυρίσει η Άννα πίσω με κάποιο τρόπο μαγικό? Ελπίζεις, είναι... μάλλον. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω. Ελπίζω, θέλω. Ελπίζω, αλλά... επειδή είμαι λίγο ρεαλιστής, δεν νομίζω. Έχετε μιλήσει τώρα καθόλου που υποτίθεται έχει φύγει, οπότε μπορείτε να μιλήσετε? Δεν έχει φύγει, γιατί είναι ακόμα στο παιχνίδι. Δεν έχει φύγει, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω. Στην ψηφοφορία εννοείς. Α, οκ. Okay. Δηλαδή θα συμμετέχει η Άννα γενικά στις ψηφοφορίες? Δεν ξέρω. Λογικά φαντάζομαι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Φαντάζομαι από τη στιγμή που είναι ακόμα στην ψηφοφορία και έχει φύγει για ένα λόγο και το έχει αφήσει ανοιχτό ότι θα γυρίσει, πιστεύω ότι θα είναι ακόμα στις ψηφοφορίες. Ναι. Δηλαδή μπορεί να είναι η Άννα στο τελικό χωρίς να είναι εδώ, ας πούμε. Μπορεί και να το πάρει και να της δώσω εγώ να πάω σπίτι και να της δώσω εγώ τα λεφτά. Ακούστε με προσεκτικά. Έρχομαι από τα σύννεφα. Κατέβηκα κάτω να σας πω κάποια πράγματα. Μήπως ο Μάμρα. Ο Μάμρα. Δεν πάει σε ψηλή φωνή. Τι εννοείς. Αυτό είναι από το βάθος της κόλλας. Το ψηλή δεν έχει. Σωστά. Σωστά. Ναι, ναι. Έλα, με ακούτε. Είσαι βρε έπεσε. Είσαι βρε μαϊμούνι, σε γραβακέ. Είσαι μαϊμούνι. Μαϊμούνι. Κάνε διάλογο με τη χοντρή και την ψηλή φωνή. Κάνε διάλογο με χοντρή φωνή και ψηλή. Είναι δύσκολο. Πρέπει να αλλάζω τις τόνες. Πρέπει να έχω δύο μικρόφωνα, ρε φίλε. Δεν αλλάζει με κουμπί. Θέλει, όχι. Κι είχε παλιότερα τη μέρα που σε γνώρισα. Αν πες εσύ, αν πες εσύ για καλοκαίρια να μιλάμε. Κάτι, φέρε να κάνω κάτι. Δεν έχω και ντομάτες. Κλαίει ο Τερσής ακούγοντάς σου. Σε μια γωνιά. Τι, έτσι κουρδίζει. Τι είναι αυτό. Μήπως είσαι αφροξυλάνθη. Να σου πω κάτι. Επέστρεψε στο σπίτι. Εγώ δεν θα φύγω ποτέ. Αφροξυλάνθη μου, θα γίνει ζευγάρι με κάποιον τελικά. Έχουμε πολλούς ελεύθερους. Με αυτό αλλάζει, με αυτό αλλάζει. Αυτό τι είναι, εψηλή. Είναι, αλλάζει φωνή. Ένα, πες το... Το τεστ, τεστ. Το αγροτικό ενοχλεί. Βασιλατσούλη, τι είναι, τι είναι. Εξαγγείλει, είναι άλλη εξαγγείλει. Αντάγκλαμε. Δεν πάμε καλά. Όχι, καλό. Είναι και το μινιμάλ. Αλλάζει με το τόν, αλλάζει. Μια φορά το πατάς και αλλάζει. Ένα, 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 πάμε να κάνει μπάσο, κάνει μπίμπο. Σαν ψαλμόζω, το Δαβίδι είναι το περάστο. Πες το τραγούδι με το ξυπνητήρι. Μη με ξυπνάς από τη θέση. Μη με... Όχι, το άλλο. Πάμε τώρα, πάει στη βαριά. Μη με ξυπνάς από τη θέση. Φύγε! Πιστεύετε ότι θα είναι πολύ δύσκολο αυτό το ναι, γαλά? Πιστεύω θα είναι το χειρότερο. Το πιο δύσκολο γαλά. Το τελευταίο κιόλας, γιατί μετά είναι τελικός. Ο τελικός δεν πιάνεται σαν ναι, γαλά, γιατί... Είναι τελικός, άρα έχουμε το τελευταίο γαλά. Δεν γίνεται να ανησυχούμε ποιος θα φύγει, γιατί θα φύγουμε όλοι στο ναι, τελικό. Οπότε τώρα μόνο. Λέτε να φύγουν πολλά άτομα. Δεν μας έχει διευκρινίσει η Μαρία. Πόσο να κάτσουμε εδώ. Καταρχήν, πώς θα κινηθεί, εγώ δεν έχω καταλάβει. Ψηφίσουμε εμείς και καλά ποιοι θα πάνε στον τελικό. Εγώ δεν έχω καταλάβει αν θα πάνε τρία ζευγάρια ή τέσσερα. Ή όλα. Γιατί είναι απαραίτητο να πάνε ζευγάρια? Καταρχήν δεν είμαστε όλα ζευγάρια. Όλοι ζευγάρια. Ναι. Δεν έχουμε διευκρινίσει, δεν ξέρουμε τίποτα, δεν ξέρουμε πώς θα φύγουν.
Εδώ και καιρό δεν ξέρουμε τι θα γίνει στα. Ναι, απλά ξέρουμε μεμονωμένα κάποια κομμάτια που μας πετάνε. Αυτό. Και μπορεί να αλλάξει κιόλας τελευταία στιγμή. Μπορεί να έρθει η Μαρία με κανένα κουτί και να μας πει πάλι διάφορα. Μπόμπα. Σήμερα. Λέτε να έχουμε καμιά μπόμπα το βράδυ. Όχι μόνο μία. 100 μπόμπες θα έχουμε σήμερα. Σήμερα θα έχουμε εκτός από αποχωρήσεις. Γενικά θα έχουμε 100 μπόμπες, πιστεύω. Σήμερα θα είναι το κανονικό Power of War. Καλησπέρα. Πώς είστε? Τι μου κάνετε? Καλά είμαστε. Όλα καλά? Σούπερ. Τι παλεύετε? Έχουμε φτάσει πια στο τέλος. Δεν θέλω να μου ανησυχείτε. Δεν θέλω όλα να τρέχετε. Είναι φυσιολογικά ό,τι μας συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Έχετε κάτι? Όχι. Όλα καλά, σας βλέπω. Μια χαρά. Μια εβδομάδα έμεινε. Άμα εξαιρέσει αυτά εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά μου, σήμερα... Θα πούμε παραμύθι. Θα πούμε ένα παραμύθι. Αυτό είναι το Bob Σουγκαράκι, το Patrick. Και ο Σουγκαράκι πώς κάνει? Πάτε, όχι, εδώ. Εγώ φέρα να κάνω το Σουγκαράκι. Ναι. Όχι, αυτή είναι η φωνή σου. Λοιπόν. Έλα, ρε παιδί μου. Ο Πάνος θα τραγουδήσει και ο Μιχάλης θα χορέψει ένα σεμπέκικο. Αυτός θα πρέπει να κάνουμε τον Κατάκι. Τι έλεγε ο Κατέλης, πώς θα λέγανε? Αχ, περίμενε. Α! Σαμαρτωλή, δεν σε θέλω πια. Όχι. Σαμαρτωλή! Σε θέλω πια! Σαμαρτωλή! Πήγε μακριά! Δες μου! Το φίλι σου! Θέλω να με! Ο εραστή σου! Σις κεμπάμπ, κεμπάμπ! Σις κεμπάμπ, κεμπάμπ! Αρδούμα! Σις κεμπάμπ, αρδούμα! Ναι. Μπορούμε και πιο χαμηλά, όσο μάνα κατεβαίνε. Ήσου κροκόδιλος. Ο έρωτας μας ήταν επώδυνος. Τι είναι? Πιστεύετε ότι θα είναι μόνο μια αποχώρηση? Όχι. Όχι. Θα γίνει ξεσκαρτάρισμα. Μπορεί να είναι και πολλαπλή. Εγώ αυτό πιστεύω. Και όσοι ψηφίσουμε, πιστεύω ότι δεν θα ψηφίσουμε ζευγάρι. Ψηφίσουμε ατομικά. Ψηφίσουμε άτομα. Ίσως να μην ξανασυναντηθούμε όλοι μαζί. Ναι. Τι λέτε, μόνο στο reunion. Και το Αμερική. Όχι, να σου πω κάτι. Ποτέ δεν ξέρεις πότε είναι η τελευταία φορά που βλέπεις κάποιον. Και, γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε κακίες είναι... μέσα μας και να τα λύνουμε. Το μεγαλύτερο εδώ μέσα. Εδώ, σε αυτό το χώρο. Το μεγαλύτερο της εγώ κάποια. Θεωρώ ότι αυτοί που θέλουν. Κοίταξε, σίγουρα κάποια στιγμή μπορεί κάποιοι να χαθούν. Ρε φίλε, γιατί εντάξει, θα έχουμε και τις δουλειές μας και όλα αυτά, τη ζωή μας. Δεν είναι ότι είμαστε κλεισμένοι. Εντάξει, δεν είναι οι δουλειές και η ζωή και όλα αυτά. Είναι ότι είναι και οι συνθήκες και το αν θέλει ο άλλος να βρεθεί. Άμα θέλει. Μία στο τόσο, θεωρώ ότι κάποιος που ενδιαφέρεται θα το κάνει. Παιδιά, εδώ φίλες που είναι χρόνια μαζί, όταν παντρεύονται, όταν κάνουν οικογένεια, ψιλοχάνονται. Ναι. Λογικό είναι. Θα μου λείψει αυτό. Παιδιά, πώς θα κοιμόμαστε το βράδυ. Έχουμε συνηθίσει και κοιμόμαστε όλους μαζί. Εγώ ποιον θα ακούω το βράδυ να. Πού δίπλα μου. Τώρα πώς θα κοιμάμαι εγώ που έχω δύο και όλες οι υπόλοιπες θα κοιμάστε τις δύο. Δύο γατούλες εδώ. Κάνετε ποιον θα έχω μετά από δίπλα να είναι σκεπασμένος μέχρι πάνω με το κινητό από κάτω. Ποια θα έχουμε να βγάζει το πόδι της έτσι. Να κοιμάται. Η άλλη από δίπλα που θα είναι να κάνει το twerk της. Εσύ που φοράς και αυτό, με έκανες να το φοράω κι εγώ. Ναι. Και η Τζούλια, αλλά... Και δεν βλέπουμε κάθε πρωί με μάσκα. Βολεύει όμως αυτό. Για τα φώτα. Για τα φώτα είναι ότι πρέπει. Ναι, ναι, είναι απίστευτο. Εμένα δεν με βολεύει. Γιατί... Εσύ δεν χρειάζεται κούκλα μου, εσύ πέφτεις έτσι σαν του, τέλος. Όχι ρε, το δοκίμασα μια φορά να βάλω. Και επειδή γενικά φοβάμαι, θέλω να έχω την αίσθηση ότι ανά πάσα στιγμή μπορώ να ανοίξω τα μάτια μου να δω τι θα γίνει. Ναι. Το να μου τα κλείνεις, νιώθω ότι πρέπει τώρα να τα ανοίξω γιατί κάτι γίνεται. Βγάζει ρε παιδί μου. Δεν γίνει μέχρι να το βγάλεις, θέλει, σε σκότωσαν. Ή μπορεί να βγουν τρεις στον τάκο και να αποφασίσουμε από τους τρεις, τους δύο. Δεν ξέρουμε καθόλου. Το θεωρώ και ανούσιο να μείνει κάποιος όμως μόνος του στον τελικό, ρε φίλε. Άμα δεν είναι ζευγάρι. Ξέρω. Εντάξει, και Παναγιώτης επέλεξε και για τους δύο να είναι. Άλλο, Παναγιώτης είναι ακόμα ζευγάρι. Α, οκ, okay, κατάλαβα πώς το λες. Ναι. Sorry. Γιατί ανούσιο? Τι να κάνει, δεν ρε φίλε. Δεν βγήκε νικητή ζευγάρι. Βγαίνει ένας άντρας και μια γυναίκα. Από ότι... Αν τελικά γίνει έτσι. Δεν ξέρουμε πώς είναι, δεν έχει ξαναγίνει το παιχνίδι. Είπα, ναι, αλλά ακούγονται πράγματα ότι μπορεί να είναι ένας μόνο νικητής. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Νομίζω ότι θα είναι άντρας και γυναίκα. Κοίταξε, αν πάει ζευγάρι, λογικά θα μείνουν ζευγάρια. Αν πάει ατομικά, θα κερδίσει ένας άντρας και μια γυναίκα, δηλαδή μπορεί να είναι και σπασμένο ζευγάρι, λέμε τώρα, από τους αγαπημένους. Εκεί εντάξει, okay. Μπορεί να μείνει δηλαδή και κάποιος που δεν είναι ζευγάρι. Καταλαβαίνεις. Μπορεί παράδειγμα όμως να βγει ο. Ποιο να σου πω τώρα.
Θα πω κάτι που να μην είναι από εδώ μέσα. Μπορεί να βγει παράδειγμα. Εδώ Άκης. Μέσα να πάμε τώρα. Μπορεί να βγω παράδειγμα εγώ με την Άννα που είμαστε ζευγάρι, ή μπορεί να βγει η Άννα με τον Μπράβο, αυτό λέω. Πέτρο. Mm. Δηλαδή να το πάρουν δύο διαφορετικά ζευγάρια. Τον Πετράν. Τον Πετράν. Ναι, λέμε ρε παιδί μου αυτό, ότι αν το θέσουν σαν να ψηφίσουν ζευγάρια, άρα άμα ψηφίσουν Παναγιώτη θα ψηφίσουν και Άννα, καταλαβες. Ζευγάρι, μαζί. Ναι, νομίζω ότι θα ψηφίσουν προσωπικότητες. Αν ψηφίσουν προσωπικότητες, τότε θα μπορεί να λογικά. Μπορεί να βγει και ζευγάρι όμως με την προσωπικότητα. Γιατί, παράδειγμα, μπορεί να βγει η Άννα και να ψηφίσουν και εμένα γιατί τους γουστάρουμε σαν μαζί. Μπορεί να βγω εγώ και να βγει, παράδειγμα, η Ρούλα. Ναι. Σαν προσωπικότητες. Απλά πιστεύω ότι μπορεί να ο κόσμος θα πάει πιο πολύ σαν ζευγάρι, φαντάζομαι. Ζευγάρι, εγώ πιστεύω, ναι. Κι ας είναι δύο, ένας άντρας και μια γυναίκα, νομίζω θα πάει σαν ζευγάρι. Πάνω. 60-40 είναι πιθανότητες, παιδιά. 60 πιστεύω να σπάσει και να μην είναι ζευγάρι και 40 να είναι ζευγάρι. Δηλαδή δίνω περισσότερες πιθανότητες στο να σπάσει. Γιατί από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, στα ζευγάρια, ο ένας από τους δύο είναι λίγο πιο, βάσει ψηφών, πιο δημοφιλής, θεωρώ. Ναι. Φαίνεται βάσει προϊστορίας και καλά, να το πω. Θεωρώ ότι θα δυσκολευτούμε λίγο. Μα είναι φυσιολογικό να δυσκολευτούμε. Με το που βγούμε, λίγο να δούμε πού πατάμε, πού βρισκόμαστε, τι θα κάνουμε τις δουλειές μας, που είναι το βασικότερο. Οι δουλειές, όλα αυτά, λίγο να δεις το πρόγραμμά σου, συμπίπτει, ξέρω εγώ, με το δικού σου, εκείνο, το άλλο, πώς θα φτιάξει τη ζωή σας. Δεν είναι εύκολο. Εμείς σκεφτόμαστε τώρα. Το μετά, λέμε εντάξει, αλλά κοίτα που φτάνει η ώρα για το μετά, όντως. Εγώ τις τελευταίες μέρες το σκέφτομαι πολύ έντονα το μετά. Κι εγώ. Πολύ. Τα σκέφτομαι όλα. Το μετά σε συνδυασμό με τον πάνω εννοείται που θα βγείτε από εδώ γενικά, και αυτά. Γενικά. Γιατί έχουμε συνηθίσει μια άλλη πραγματικότητα, σε ένα άλλο πρόγραμμα, σε ένα άλλο μου. Είδατε ότι όσοι μπήκανε μέσα λένε ότι είναι τελείως διαφορετικό το έξω και τι απήχηση έχει έξω το παιχνίδι και αυτά όλα. Και εγώ έξω, ένα μήνα. Τώρα για εμάς είναι διαφορετικά. Ναι. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Ναι. Είδες και προχθές ο Ντένις και η Αλεξάνδρα και η Ειρήνη και η Βίβιαν. Πώς μας το εξηγήσουν ότι είναι. Απλά θεωρώ... Ναι, είναι ακόμα πιο έντονο. Εννοείται. Πρέπει να το βλέπουμε λίγο αισιόδοξα. Ναι. Άμα δηλαδή σκεφτόμαστε αρνητικά ή το να πελαγώμε ή το θα κάνουμε και εκείνο και το άλλο και πώς θα προλάβουμε και αυτά, θεωρώ ότι αυτό λειτουργεί και αρνητικά σε εμάς. Άμα έχουμε θέληση, όχι ότι όλοι είναι ρόδινα, ρε παιδί μου, ότι okay, έχεις θέληση, έχεις βάλει στόχο κάποια πράγματα να τα κάνεις και ξεκινάς βήμα-βήμα και τα κάνεις. Εντάξει, θεωρώ ότι okay, δεν θα χαλάσει κάτι. Έτσι πιστεύω. Θα δείξει. Δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι. Σίγουρα θα είμαστε διαφορετικοί από ό,τι μπήκαμε. Ναι. Διαφορετικοί από ποια έννοια θεωρείς ότι θα είμαστε. Διαφορετικοί και στην εμφάνιση, γιατί έχουμε αλλάξει κάπως εδώ πέρα. Και στον τρόπο σκέψης. Πιστεύω μας έχει οριμάσει αρκετούς. Αυτό ναι. Τι έχετε κερδίσει, για πείτε, καθημερινά. Θεωρείτε ότι το παιχνίδι μας έχει οριμάσει ή ότι μας έχει πονηρέψει. Και τα δύο. Ναι, και τα δύο. Και τα δύο. Σίγουρα. Πιστεύω θα ψηφίσουμε άντρες. Θα ψηφίσουμε αγόρια εμάς ή θα ψηφίσουμε κοπέλες. Επειδή οι κοπέλες έχουν μείνει 5 και θα είναι άδικο να ψηφίσουμε εμείς κορίτσια και τα κορίτσια εμάς. Νομίζω είναι επειδή είναι 5 τα πιο λίγα τα κορίτσια. Πιστεύω να ψηφίσουμε άντρες και κορίτσια. Λες να ψηφίσουμε όλοι όλους αυτή τη φορά. Όπως και πριν από 3 εβδομάδες που είχαμε το δικαίωμα να ψηφίσουμε ένα ζευγάρι, π.χ. Δεν ξέρω, δεν. Εγώ πιστεύω ότι έξω θα χαθεί ο έρωτας. Κοίταξε, εξαρτάται. Πώς θα το διαχειριστείς. Ότι θα χαθεί ο έρωτας, γιατί εδώ μέσα δεν έχεις προβλήματα. Ούτε να πληρώσεις λογαριασμούς, ούτε ότι πρέπει να πας στη δουλειά σου. Ούτε ότι έχει τσακωθεί με κάποιον στη δουλειά και έχει νεύρα, ούτε ότι έχει κίνηση και έχει νεύρα, ούτε το οτιδήποτε. Ενώ με βγεις έξω θα έχεις πολλά προβλήματα και δεν θα είναι τόσο καθαρό το μυαλό σου, ώστε να σκέφτεσαι καθαρά και να είσαι προσιλωμένο στο άτομο σου. Εδώ πέρα είσαι προσιλωμένο στο άτομο σου. Εδώ δεν έχει νόημα. Δεν θα είσαι προσιλωμένο στο άτομο σου και επειδή έχουν μάθει έτσι και έχουμε μάθει κι εμείς έτσι, μας φανεί άσχημα. Αυτό λέω τόση ώρα, γιατί εδώ υπάρχει προσήλωση ο ένας στον άλλον. Οπότε έξω ναι, αλλά θα υπάρχει όλο αυτό. Υπάρχει όμως και το ενδιαφέρον. Και μεγάλη ζήλια. Στην αρχή. Αυτοί που ζηλεύουν. Έξω υπάρχουν πόσες ευκαιρίες, το οτιδήποτε. Εδώ πέρα είμαστε συγκεκριμένα άτομα. Ενώ υπάρχουν πειρασμοί. Και εδώ τι κάνει, σε βλέπουν. Εδώ βλέπεις τα πάντα. Ότι γράφει, έξω, δεν ξεγράφει. Δεν σε βλέπουν. Ναι, αλλά σε ξέρουν. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι... Άμα είσαι σε ιδιωτικό χώρο, δεν σε ξέρουν. Θα σου πω, το θέμα είναι, παιδιά, ότι τώρα πήγαμε σε ένα παιχνίδι. Θα το μάθεις λίγο αργότερα. Και, εντάξει, όταν είσαι πιο αναγνώρισμος, θα βγεις στον κόσμο έξω και τα λοιπά. Εδώ μας στέλνουν φωτογραφίες
τι σχόλιο θα κάνει κάποιος που κτλ. Φαντάσου να βγεις έξω, πόσο ξέρω εγώ θα επηρεάσει αυτή την προσωπική σου ζωή. Δεν σας τρομάζετε και έξω πάλι θα είναι σαν άσχημα στο σπίτι. Ναι. Οι κάμερες θα είναι ο κόσμος. Στην αρχή λίγο θα το έχω στο μυαλό μου εγώ. Κυριάκο, τώρα με την έβαση τι στάδιο είμαστε? Χωρισμό. Ενώ μιλάτε κανονικά. Α, ναι, εντάξει. Μετά τη σφαίρα, λέω. Μετά τη σφαίρα που. Τίποτα, μιλήσαμε. Εντάξει, ό,τι είχαμε να πούμε, ξέρω εγώ, τα είπαμε μέχρι εκεί. Δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Ερωτικό, όχι, τίποτα. Να κάνω μια ερώτηση. Χθες που σκάσε μύτη, αδερφός Σάνας, τότε καθόλου έτσι περίεργα. Καθόλου. Από τη στιγμή που δύο άνθρωποι. Που η Μαρία είναι... ψηλό, ξέρεις. Ούτε καν. Είδα, γενικά δεν μπαίνω στη διαδικασία να ζηλέψω. Εντάξει. Ό,τι και να είναι. Και κοπέλα μου να ήταν, δεν υπήρχε περίπτωση. Εντάξει. Καταρχήν, δεν θα τιμούσε αυτήν, την ίδια. Το να έκανε... Ναι ρε, όχι προς Θεού είπαμε. Ναι, 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 ούτε καν. Οπότε όχι, δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Τι να ζηλέψω, εντάξει. Αν τσιγκλήσει και σαν άντρας, ρε παιδί μου. Έχω περάσει πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις, οπότε τέτοια ούτε καν με αγγίζουν. Αντικειμενικά ο Ντένις είναι πάρα πολύ ωραίος άντρας. Ναι, αλλά τα χειμένα δεν το έκανε τώρα. Το έκανε ψηλό, νομίζω, φαντάζομαι επίτηδες. Και καλά σε τσιγκλήσει, όχι ότι κάτι σαν και τώρα η Εύα. Ναι, απλά και το έχω πει, αλλά και έχω δείξει ότι δεν ζηλεύω, ρε φίλε. Ναι, δηλαδή και εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει ζήλια. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Άμα με τον άνθρωπο σου είσαι μια χαρά, γιατί να τον ζηλέψεις. Άμα μιλάει με κάποιον άλλον, ναι. Εντάξει, μιλάνε. Θα τις απαγορεύσεις να μιλάει δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω. Από τη στιγμή που ξέρεις ότι είσαι μαζί και γουστάρεις και γουστάρει, δεν έχεις το φόβο να χωρίσει ή να κάνει κάτι άλλο. Παιδιά, εδώ εγώ είμαι, πόσο είμαι, 3-3,5 μήνες με τον Σοκράτη και νιώθω λες και είμαστε ένα χρόνο μαζί. Εδώ εγώ είμαι 1,5 μήνα με τον Αλέξη, πίστευτο. Κι εγώ είμαι 2 εβδομάδες ελεύθερη. Έξω βγάλαμε το πόρισμα. Κάποιοι έρωτες ή θα αναζωοποιηθούν πολύ ή θα σβήσουν τελείως. Και να σβήσουν, εγώ πιστεύω ότι θα έχουν φιλικές σχέσεις. Ναι. Ναι, παιδιά. Γιατί αυτό είναι πολύ δυνατό. Όχι, να σου πω λίγο κάτι. Ενώνει το παιχνίδι από πίσω. Μωρέ, ναι, κάτι θα σου έχει μείνει. Δεν μπορεί να τον ξεχάσει τον άνθρωπο. Απλά δεν θεωρώ ότι όλοι. Ότι, okay, επειδή έχουμε έρθει σε αυτή την εμπειρία, σε αυτό το παιχνίδι, εάν χωρίσει κάποιο, δεν και καλά πρέπει να έχει φιλικές σχέσεις. Τα τυπικά μα εδώ έξω μπορεί να σου πει ένα γεια. Αλλά δεν ξέρει και το λόγο που χτυπά ξύλο αν κάποιο χωρίσει. Δεν νομίζω. Άμα κάποιο κάνει κάτι, γιατί δεν πάω να του μιλήσω, επειδή έχω ζήσει την ίδια εμπειρία. Δεν θα το έκανα εγώ. Δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο τυπικό όπω θα ήταν στην κανονική ζωή έξω. Θα είναι λίγο το κάτι παραπάνω. Δεν, εγώ δεν το πιστεύω. Εξαρτάται τι σου έχει κάνει κι άλλο, παιδιά. Άμα δηλαδή άλλο πάει π.χ. και με. Εμεί το πάθει και να με σκεφτόμαστε ότι θα είμαστε μαζί καλά και όλα. Εγώ αυτό σκέφτομαι. Κοίταξε. Κάνουμε όλα τα ενδεχόμενα. Σκέφτομαι. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει και ενδεχόμενο. Καλά, εσύ δεν θα κρατήσουν. Είσαι... Ναι, δεν θα κρατήσουν κάποιο ζευγάρι, δεν το ξέρουμε αυτό. Κοίταξε. Αλλά α μη σκεφτόμαστε. Εγώ δεν σκέφτομαι απεσιόδοξη. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη. Πιστεύω πολύ δηλαδή σε αυτό που θέλω να ξεκινήσουμε με τον Αλέξανδρο. Και ο Αλέξανδρο, επειδή το έχουμε συζητήσει. Δεν σου είπα ότι είμαι ζώο στο ροσυνεφάκι του όλη νερόδινα. Θα έχουμε δυσκολίες. Εγώ το πιστεύω. Όλοι θα έχουμε. Αλλά έχουμε, παιδιά, σκόπος να έχει θέληση. Το λέμε και το λέμε να βγούμε και ναι. Θα είσαι τόσο πρόθυμος να ζήσεις το έξω με τον άνθρωπό σου. Ζήσεις το μέσα να κάνετε και πράγματα έξω μαζί. Κάνετε ταξίδια, να κάνετε πράγματα, βόλτες, τα πάντα. Είναι. Δεν το συζητώ. Είναι ό,τι καλύτερο. Σοκράτη, πες ότι αυτό που έγινε τώρα με την Κυριακή με το δαχτυλίδι. Πες ότι σου λέγει όχι, παράδειγμα. Ότι δεν θέλω και τι θα κάνεις. Για ποιο πράγμα. Αφού δεν τη έκανα πρόταση. Όχι, δεν έκανε πρόταση. Ένα δώρο της έκανα. Και καλά σου λέει δεν θέλω. Δεν μπορεί να το δούμε σοβαρά έξω, αφού αυτό μου δείχνει ρε Παναγία. Όχι, για σοβαρά έξω. Ναι. Αυτό το δώρο. Να σου πει όχι, σοβαρά δεν γίνεται, γιατί βιαζόμαστε. Ρε φίλε, όταν προσφέρεις ένα δώρο μέσα από την καρδιά σου με πολύ αγάπη, αν ο άλλος δεν το δεχτεί. Δεν θα μπει και στη διαδικασία να τον πιέσει πάρα πολύ. Πώς θα αντιδρούσε αυτό. Κοίτα, π.χ. όταν μου είχε πάρει εμένα ένα κοστούμι, που ήταν και αυτό ένα ακριβό δώρο, ένιωσα άσχημα, ρε φίλε, γιατί δεν ήθελα τώρα η Κυριακή να μπει σε τόσα πολλά έξοδα. Αυτό, όχι για τη χειρονομία. Πώς αντιδρούσα. Γιατί τώρα δεν είναι τώρα ρούχο, είναι δαχτυλίδι. Νομίζω ότι δεν το βλέπει λίγο διαφορετικά η γυναίκα. Κοίτα, όταν πας να προσφέρεις ένα δαχτυλίδι, ξέρεις αν η γυναίκα. Θα το δεχτεί ή δεν θα το δεχτεί. Ναι. Πάνω κάτω. Δηλαδή, δεν θα προσφέρεις τώρα ένα δαχτυλίδι. Δεν θα ρισκάρεις να προσφέρεις κάπου που ξέρεις ότι δεν θα έχεις ανταπόκριση. Ναι. Καλά, δεν λέμε για πρόταση γάμου. Για ένα ακριβό δώρο, γενικά. Εντάξει, Κυριακή, ξέρω ότι κέρδισα και το έπαθλο. Οπότε μπορώ να της κάνω ένα καλό δώρο, ρε παιδί μου. Εντάξει. Παίζει, παιδί μου, το δίνει και σου λέει, πω, Σοκράτη, παράδειγμα, δεν θέλω γιατί.
Δεν είναι ένα ρούχο, είναι ένα χλίδι. Κάτσε ώρα, μωρό μου, με σάχωρες. Δεν μπορούμε να το επιστρέψουμε. Φόρα το. Δεν έχει... Φόρα το. Τώρα τα αγόρασα, δεν έχει επιστροφή. Παιδιά, δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει. Ναι, εγώ έχω μια θεία η οποία ήταν 10 χρόνια με κάποιον και χωρίσανε στα 10 χρόνια και βρήκε έναν άλλον, στον ένα χρόνο παντρευθήκανε. Ναι, είναι νομίζω που μπορεί να μην το ξέρεις. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά γιατί έχεις δει πάρα πολλά βήματα μέσα στη 10 χρόνια σχέση. Που ξέρεις τι θες και τι δεν θέλεις. Που ξέρεις τι θέλεις και τι δεν θέλεις και αμέσως και ο επόμενος μάλλον κάτι τέτοιο τυχαίνει να έχει συμβεί και στον άλλον και συμβιβάζονται και οι δύο. Και γίνεται. Κοίταξε, σε αυτά τα χρόνια ή παντρεύεσαι χωρίζεις. Και όχι στα 10 χρόνια και στα πιο λίγα. Βασικά θεωρώ ότι 10 χρόνια σχέση είναι πάρα πολλά. Πάρα και εγώ αυτό πολύ ιδιαίτερα θα έπρεπε. Τι άλλο να μάθει. Να κάνει και κάτι άλλο. Πιο σοβαρό με τον άλλο. Αυτή τη στιγμή που έχουμε τώρα είναι πιο συγκινητική. Τι είναι? Πιο συγκινητική. Γιατί από Δευτέρα μπορεί κάποια να μείνει εδώ. Τι μπορεί. Σίγουρα. Σίγουρα. Κάποια, κάποιες. Θέλετε να κάνουμε μια αγκαλίτσα. Ναι. Κοίταξε την, είναι έτοιμη να κλάψει. Καλώς ήρθατε. Χαίρετε και αγαλιάστε. Hello. Το είπε αυτό ο Σωκράτης. Δεν το είπε, δεν τα άκουσα. Το είπε, το είπε. Γιατί, γιατί όχι. Πλάκα κάνω. Σαν την πρώτη μέρα μου θύμισε αυτό που μπήκα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Σωκράτης. Εγώ η Μαρίνα. Καλησπέρα, Σωκράτη. Καλησπέρα. Τι κάνει. Καλά είμαι, εσύ πώς λέμε. Με κοιτάς. Φίλιο Βασίλη. Μας χαιρετάει ο Σωκράτης. Μας παίρνει με τη σειρά. Γεια σας, ποια είστε. Ευαγγελία Καλυσή του Ιωάννη και της Θεοδόρου στο Γιάννος Παντέρα, παρακαλώ. Τέλεια, χάρηκα. Τώρα ξεψάρω, τότε να μπεις είχα μπεις αρχή. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι η Στέλλα. Στέλλα, επίθετο. Μιζεράκι, εσείς. Ο Σωκράτης. Ελ Γκαμαλή. Χάρηκα πολύ. Αλλά φίλοι μου φωνάζουν Σωκράτη Ελ. Χαίρετε, γεια σας, ποια είστε. Ελ Γκαμαλή. Τζούλια Καραγιάννη, σαν να σας ξέρω από κάπου. Ναι, πού, από το Power of Love. Είσαι γνωστή με τις ευγένειες. Καθίστε. Τώρα πρέπει να γίνει το Power of Love. Να κατέβω, όχι την προηγούμενη φορά, για κάτσε. Α, κατέβω όπως είχες κατέβει την πρώτη φορά. Κάτσε, περίμενα. Σωκράτη, Άρη, Ελ Γκαμαλή, πού πας. Άρη. Ναι, έχει δύο ονόματα. Θα το κοιτάξουμε όλοι παγωμένοι. Παγωμένες. Εντάξει, μόλις μπει. Παγωμένες. Χωρίς να μιλήσουμε. Κορίτσια, πώς είσαι. Για ποιον λες. Καλά, εντάξει, ρε κορίτσια. Μην ενθουσιάζεστε τόσο. Έχουμε κι άλλα όμορφα αγόρια δίπλα. Ποιος είναι αυτός. Πού ήρθα. Καινούργιος παίκτης πρέπει να είναι. Και, και σχόλια εγώ τώρα, ξέρεις, φωνές που ακούω. Πού ήρθα, τι είναι αυτές. Γεια σας. Γεια σας. Γεια Σωκράτη, εγώ η Μαρίνα. Σε έχεις πάρει. Τι είναι αυτή καλά, τι βρήκανε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, είμαι Κυριακή. Καλά, εντάξει, πάρει. Ωραίο μωράκι, Κυριακή. Καλησπέρα. Γεια σας. Όνομα δεν έχεις εσύ. Αυτή είναι σίγουρα τρελή. Καλησπέρα σας. Γεια σας, Στέλλα. Στέλλα. Είναι λίγο τρομακτική, ρε. Να σου πάρω μια καλή. Αυτή που είναι γλυκούλα. Να σου πω, Τζούλια, εσύ να ρίχνει δεν μιλάγες. Εγώ συγκινήθηκα τώρα, ρε. Αλήθεια. Ναι, ρε. Γιατί ρε, Τζούλια. Γιατί είναι τελευταία εβδομάδα. Το πίστεψε. Ρε, Τζουλίστο. Έλα, ρε. Τώρα έπρεπε να... Α, κάτσε, κάνεις την Άννα. Πόσο είσαι, 29, σου υιοθετώ, ρε. Εγώ θα κάνω την Άννα. Έλα, ποια θα κάνω την Άννα. Δεν τα θυμάμαι τα λόγια της. Εγώ τα θυμάμαι, αλλά λίγο. Έλα, έλα. Κάνε εσύ την Άννα, κάνε εσύ την Άννα. Νομίζω κάθομαι να δω, ε. Και φόρεγε και άσπρα, έτσι. Γεια σου, Κράτη. Γεια σου. Πώς χρονώνεσαι. 29. Σε υιοθετώ κιόλας. Και εσύ θα με υιοθετήσεις εμένα. Είμαι 30. Και καλά, εσένα. Η σωστή απάντηση κατά πρέπει να ήταν. 30 είχα απαντήσει. Τι είχα απαντήσει. Αλλά πιστεύω, παιδιά, ο ημιτελικός είναι κάτι που πραγματικά αλλάζει λίγο τη ροή του παιχνιδιού. Είπε όλη τη ροή σχεδόν. Ξέρεις τι γίνεται όμως. Που ήταν σημαντικά πράγματα. Πόσο άδικο είναι τώρα η ψηφοφορία αυτή που είναι στον ημιτελικό. Ναι, οκ. Αυτή η ψηφοφορία είναι η πιο άδικη νομίζω από όλο το παιχνίδι. Γιατί το λέω. Γιατί είσαι στην πηγή. Όλοι θα ήθελα να πάνε για τελικό, αλλά όχι για απαραίτητα για το έπαθρο, αυτό που λέγαμε. Αλλά την εμπειρία, ρε φίλε. Και στο Champions League, ημιτελικοί παίζονται. Ναι, ναι. Άδικο τίποτα.
Δεν είναι άδικο, εγώ πιστεύω. Άδικο. Είναι ένα παιδάκι με ότι έχουμε κοπιάσει όλοι. Αν ήταν εδώ άδικο, τότε. Κυρία, το πήρε τρία σέρια. Έπρεπε να πει και ο καθένα, α πούμε, από την αρχή, ότι όλοι είναι αδικημένοι που φύγανε, ρε παιδί μου. Δεν είναι άδικο. Πιστεύω είναι αυτό το τέτοιο το πρόγραμμα που έχει βγάλει το παιχνίδι. Αυτό είναι ο τέτοιο. Πρέπει να το ακολουθήσουμε. Δηλαδή, αυτοί που αξίζουν να πάνε. Όχι αυτοί, δεν θα το πω αυτοί που αξίζουν. Όλοι αξίζουν. Όλοι να πάνε. Αξίζουν. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει βγάλει το παιχνίδι. Αυτό εμεί πρέπει με να τι να κριτήρια θα ψηφίσετε. Με τι. Και αισθηματικά, δηλαδή πόσο κοντά είμαστε με τον καθένα και πιστεύω ότι θα μετρήσει για μένα και λίγο το, η παλαιότητα σε αυτό. Για μένα συναισθηματικά και η πορεία του κάθε παίκτη μέσα στο παιχνίδι. Και πόσο έχει αλλοιωθεί και πόσο δεν έχει αλλοιωθεί. Και το πόσο αληθινός είναι ο κάθε παίκτη. Αυτό. Και πόσο έχει αλλοιωθεί και πόσο δεν έχει αλλοιωθεί. Και το πόσο αληθινός είναι ο κάθε παίχτης. Παίζει μεγάλη σημασία. Γιατί εμένα μου αρέσει οι άνθρωποι που έχω δίπλα μου να δείχνουν αυτό που είναι και να μην με κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μου αυτό. Δηλαδή θέλω να είναι ξεκάθαροι. Αυτό μου αρέσει. Κι ας είναι λάθος αυτό, δεν θα το παρεξηγήσω. Απλά αυτό. Στην ουσία αυτός που προσπαθεί να κοροϊδέψει κάποιον, κοροϊδεύει τον ίδιο τον εαυτό. Ακριβώς, για αρχή. Πιστεύεις ότι έχει κοροϊδέψει κανείς? Δεν ξέρω αν έχει κοροϊδέψει προσωπικά, αλλά πιστεύω ότι κάποιοι μπορεί να κοροϊδεύουν τον εαυτό τους για να δείξουν κάτι άλλο και προσποιούνται για όλο αυτό. Έτσι. Ναι, αλλά αυτό φαίνεται ρε, εσύ μεγάλη. Ναι, φαίνεται, αλλά εντάξει, μπορεί να το. Δεν, είμαι, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν σε μια κοινωνία 15 άτομα, 12 άτομα μέσα εδώ. Σίγουρα κάποιοι θα είναι όπως ήταν έξω εαυτός τους. Εγώ αυτό πιστεύω. Για μένα λες, Μιχάλη. Τι είπες, ρε. Για μένα λες, ρε. Ναι, ρε φίλε, για σένα λέω. Έχεις κάποιο πρόβλημα? Ναι, όχι, παιδιά! Όχι, παιδιά! Παιδιά, λίγο πίσω, γιατί διαβάζω. Παιδιά, και κανένα χαστούκάκι. Δεν το φάγω μου στη μέση. Άλλα τα γαϊδούρια είναι δίπλα, δεν κατέβηκαν. Αχ, κιόλας, πού είναι. Ένας-ένας θα έρχονται σαν την πρώτη. Να σας πω, τις προάλλες πήγαμε εμείς. Δεν κουνηθεί καμιά, τώρα να έρθουν αυτοί. Έτσι, άντε για να το πάρουν και πάνω. Θα μπει ο δώρος τώρα μέσα. Λες. Το δώρο το θυμάσαι, έχει κάτσει κάπως έτσι. Εδώ που κάθομαι και καθόταν στη γωνία η θηγάρια. Ναι, καθόταν εγώ και στη γωνία καθόταν ο δώρος. Αραχτός. Γενικά να είναι απλή. Απλή. Τι εννοείς να είναι απλή, λέγεται. Να είναι απλή. Είχατε κάπως έτσι ο δώρος εδώ, με ανοιχτά τα πόδια, πασάς, τελείωσε. Δεν ήταν αγχωμένος. Πάρα πολύ. Ήμουν δίπλα του και τον έβλεπα πάρα πολύ. Εγώ που έλεγα. Μου γράφει τελείω και ήταν άνετο. Μου λέει Μαρή, φαινόταν. Η στάση του σώματο ήταν κάπω έτσι νομίζω. Πολύ άνετα. Αλλά ήταν, φαινόταν λίγο μάγκο. Εσύ, και εσύ. Καλά, εγώ μου να. Εδώ δεν θα το ξεχάσω. Ναι. Πάρα πολύ. Κι εγώ αγχώθηκα. Εσύ και ο δώρο. Εγώ ήμουν πιο αγχωμένο. Ήσασταν οι πιο αγχωμένοι από όλου. Ρε το Σοκράτη. Πού μου είχατε πάρα πολύ περίεργο. Κατάλαβε, είχα πει ψαράσοντα. Εγώ ακατέβει τις κάλες, σας βλέπω όλους και λέω Παναγία μου, τα παιδιά που βλέπω στην τηλεόραση. Κατεβαίνω και λέει τι κάνεις χαιρετά, γεια σας ο Σοκράτη, έλεγα εγώ τους ήξερα απ' έξω. Μετά κάθομαι, τον Πάνο και τον Γιάννη δεν τους είχα δει. Και πάω να κάτσω και μου λέει Σοκράτη μην αγχώνεσαι και λέω δεν αγχώνομαι. Ωραία ήταν. Καλά, εσύ μια χαρά είσαι να αρέσει Μαρίνα. Το Power of Love δεν θα ήμουν έτσι σίγουρα. Θα μπαινα, ερώτησα μετά την εκπαίδευση μου κάνατε εδώ πέρα, θα μπαινα. Hello. Για χαρά. Hey, gorgeous. Η πρώτη φορά είναι πάντα κρυάδα. Έχουμε πασαρέλα σήμερα. Έτσι που καταφέρω. Το νούμερο 1, Πάνο Ζάρλας. Το νούμερο 2, Κυριάκος Παπαδόπουλος. Το νούμερο 3, Μιχάλης Καβ. Καλημέρα σας. Και τώρα. Και τώρα. Το νούμερο 4, Παναγιώτη Θεόφιλος. Το νούμερο 5. Όμορφα αγόρια. Καλημέρα, αγάπη μου. Τι τα σπάσω. Καλημέρα. Have a nice day. Καλημέρα. Για να τα πιέλα. Καλημέρα. Έλα, έλα, χαιρετισμό. Τη σαλιάρι, σαλιάρι, έλα, τελείωνε. Καλημέρα, κυρία Δασκάλα. Κυρία Δασκάλα. Κυρία Δασκάλα. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, τι κάνεις. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία Δασκάλα. Καλημέρα. Dragon. Καλημέρα. Dragon. Ωραία καφέ πια έχουμε πάει. Dragon Ball. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Δεν νιώθεις καλά, ε. Θα σε δώσει το παιδί. Λέμε για την πρώτη μέρα του τώρα. Στα αριστερά μου. Ο Μιχάλης Κάβαλος. Νικητής παγκοσμίων πρωταθλημάτων. Στα 85 κιλά. Αναγωνίζεται ο Σάκης. Εδώ Σάκης στα δεξιά. Είναι έτοιμος. Έχει πάρει δύο φορές το πανεπιστημιακό.
στα 25 κιλά. Όχι, 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 τέτοια. 25 κιλά. Με το σπίριγμα μου θα ξεκινήσουν να παίζουν ψηλό. Ένα, δύο, τρία. Κάτσε, θα τρέσω με κιλά. Τρέχα, θα σου σπιγάω. Τα κορίτσια ξενύχτα. Τα κορίτσια ξενυχτάνε μόνο οι δυο-δυο. Έτσι κάνω. Έτσι είμαι κι εγώ. Τα μηχανάκια με γρυλή μαυρογυαλιά. Βραδινά σινεματάκια και στα σκοτεινά. Με στη νύχτα το γυρεύω. Αυτό που θέλει κάθε μια. Γεια εγώ. Θα πάρεις λεφτά, μωρό μου. Μην ευριάζεις, δεν κάνει. Μωρό μου, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Να πάμε δίπλα. Τα πήρε όλα. Γεια σας. Όπα, όπα. Να φάμε. Πρόεδρε. Συγγνώμη που διακόπτω τον λέτη σας. Μαρία, πού είσαι, Μαρία. Τρία λεπτά ακριβώς. Μαρία μας. Να έρθουμε. Ελάτε. Ελάτε από εδώ. Είσαι σίγουρη. Ναι. Οχ, οχ. Μαρία, σήμερα. Να σας πω κάτι. Όταν μπήκα και είδα αυτό,
Στεναχωρέθηκα. Γιατί, Μαρία? Όχι γιατί είναι μια ζημιά που κοστίζει υλικά. Στεναχωρέθηκα. Γιατί περάσαμε εδώ... Καταρχήν να σας πω ότι σας καταλαβαίνω, γιατί είστε σε πίεση, είμαστε λίγο πριν από τον τελικό, είναι πολλά. Αλλά στεναχωρέθηκα, ρε παιδιά. Εσείς, τώρα πώς το βλέπετε το σπίτι που ζήσατε, που ερωτευτήκατε, που τσακωθήκατε, που τα ξαναφτιάξατε, που ξεπεράσατε τον εαυτό σας σε πολλά πράγματα και πήγατε πέρα από τα ωριά σας. Δεν είναι... Δεν ξέρω. Θέλει κάποιος να μου πει πώς νιώθει αυτό? Δεν σας το λέω για να σας μαλώσω, δεν σας το λέω για να σας κάνω παρατήρηση γιατί το κάνατε. Σας λέω ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ψυχολογία που μπορεί να θέλατε να εκτονωθείτε. Αλλά κάποιος να μου τοποθετηθεί, να πει ότι το έκανα γι' αυτό, ή τώρα που το βλέπω νιώθω έτσι, ή δεν με νοιάζει που είναι έτσι. Μαρία, εγώ φαντάζομαι ότι τα παιδιά δεν το είδαν έτσι. Το κάνουν... Όχι, κάποιο από τα παιδιά να μου πει, όχι κάποιο που δεν το έκανε και φαντάζεται. Α. Θέλετε να μου πείτε στο ποιοι το κάνανε? Εγώ, Μαρία, το έκανα. Τι, εσύ το έκανες? Με ποιον? Βασικά όλοι, Μαρία. Βασικά όλοι. Τα αγόρια. Όλοι. Ξυπνήσαμε όπως κάθε πρωί. Είμαστε με πάνω... την όρεξή μας, με το χαμόγελό μας, με τη διάθεσή μας, να κάνουμε χαβαλέ. Να πούμε αυτό, παιδιά, δεν είναι. Είναι καταστροφή. Δηλαδή, είχε ένα κομμάτι που θέλετε να. Όχι, Μαρία, ούτε καν. Αυτό το κάνουμε δύο μήνες που είμαι εγώ τώρα εδώ, κάθε πρωί σχεδόν. Δεν νομίζω ότι είχε τέτοιο πράγμα. Εγώ λες αυτό να το μετέφρασα έτσι, επειδή και εγώ, επειδή είμαστε προς το τέλος, νιώθω ότι. Μπορεί να το σκέφτηκε εσύ έτσι, Μαρία. Δεν έχουμε κάνει χειρότερα. Εμείς έχουμε κάνει χειρότερα. Αυτό είναι πτέσμα. Αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση. Ποιος το έκανε αυτό? Το κάδρο στο καπέλο. Αυτό το έκανε ο Μιχάλης σε μένα. Και το είπα εγώ. Φέρε μου καπέλο το κάδρο. Στον ακάθο. Στον ακάθο. Γιατί και αυτό, Μαρία, πίσω από αυτό που βλέπεις, κρύβεται μια αφηρημένη τέχνη. Θέλω να μάθω τι κρύβεται πίσω από αυτό. Γι' αυτό το ρωτάω. Γιατί δεν είναι μόνο μια αφηρημένη τέχνη. Εμείς έτσι το βλέπουμε. Σοκράτη, τι λες εσύ? Κοίτα. Και ξεκαθαρίζω, δεν υπολογίζω αν είναι μια... κάτι που ανήκει στο στούντιο, αν είναι υλική ζημιά. Καθόλου, μην το σκεφτείτε αυτό. Σαν συμβολισμό θέλω να το δείτε. Όπως γιατί εγώ σαν συμβολισμός μου φάνηκε βαρύ. Όχι, λυπητερό. Λυπηρό. Μιας που το χαρακτήρισε ο Αλέξανδρος ως τέχνη, να πω ότι ο καθένας συναντιλαμβάνεται την τέχνη με τον δικό του τρόπο. Δηλαδή, βλέποντάς το, εσύ μπορεί να σε πιάνει μια μελαγχολία. Βλέποντάς το, ο Αλέξανδρος μπορεί να του φαίνεται κάτι χαρούμενο και να του ξυπνάει κάτι χαρούμενο. Ότι κάνει πρόβες για την καλών τεχνών ο Αλέξανδρος είναι αυτό τώρα. Έτσι, όχι, μετά αφού το power of love που πάμε καλών τεχνών. Να διδάξει, όχι να. Φυσικά καλέ, δεν το έχουμε για. Ζήσαμε πολλά σε αυτό το σπίτι. Ωραίες στιγμές, ανάμεικτες, σε κάποιους θα λείψει, σε κάποιους δεν θα λείψει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε γεμίσει αναμνήσεις από εδώ πέρα, έχουμε γεμίσει φιλίες και πρέπει να κρατάμε σίγουρα μόνο τα θετικά κομμάτια και να χαιρόμαστε με ό,τι ζήσαμε, με όλες τις εμπειρίες που εισπράξαμε. Και ναι, Σοκράτη, αλλά επί του θέματος τώρα γενικά δεν είναι. Για τον πίνακα. Μαρία, θες να μιλήσεις για τον πίνακα συγκεκριμένα? Για τον βανδαλισμό αυτό ρώτησα. Όπως και στο τέλος του λυκείου, ας πούμε, οι μαθητές παίρνουν τα βιβλία, τα πετάνε, τα σκίζουν. Κάποιοι, ας πούμε, χαίρονται, νιώθουν μια απελευθέρωση. Κάποιοι άλλοι έχουν και έχουν αυτή την ανάγκη. Εντάξει, ο καθένα βγαίνει με διαφορετικό τρόπο. Okay. Τελειώνει και αυτό το πείραμα. Ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες. Τελειώνει πολύ γρήγορα, πέρασε ο καιρός. Πολύ γρήγορα γίναν όλα. Στις δικές σας ζωές πολλές αλλαγές. Σήμερα, λοιπόν, στο βραδινό γκαλά. Θα έχουμε να δούμε πολλά και να αποφασίσουμε πολλά. Είναι ο ημιτελικός, σε μια εβδομάδα είναι ο τελικός και το Power of Love τελειώνει. Παίρνετε τις αγάπες σας και βγαίνετε στον έξω κόσμο. Θέλω να μου πείτε πώς νιώθετε. Παναγιώτη, πες με εσύ που είσαι και η πιο ιδιαίτερη περίπτωση, λόγω του ότι η δική σου αγάπη έχει βγει ήδη στον έξω κόσμο και είσαι εδώ να υποστηρίξεις και τους δυο σας. Ναι, ξεκίνησε πάρα πολύ όμορφα όλο αυτό το ταξίδι. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει αίσιο τέλος όλο δηλαδή... αυτό. Επειδή παλεύω και για τους δυο μας, θα ήθελα πάρα πολύ να δικαιωθώ εγώ σαν Παναγιώτης. Στον τελικό εννοείς. Ναι. Εννοείς να φτάσεις στον τελικό και να κερδίσεις ενδεχομένως. Ναι, αυτός είναι ο στόχος μου και γι' αυτό έμεινα κιόλας. Ήταν πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Νιώθω ευγνώμων που... μπήκα σε αυτό το παιχνίδι, γνώρισα όλους αυτούς τους ανθρώπους.
έφτασα στα όρια μου πολλές φορές, αλλά κράτησα το ήθος μου και την αξιοπρέπειά μου πάντα εκεί που ήθελα να την κρατήσω. Δεν αλλοιώθηκα καθόλου ο χαρακτήρας μου. Είμαι ευλογημένος που γνώρισα αυτή την κοπέλα, όχι τη συγκεκριμένη. Και αυτό, είμαι πάρα πολύ ευλογημένος που τη γνώρισα. Πραγματικά είμαι πολύ ευλογημένος και πάρα πολύ τυχερός. Και ό,τι κάνω, το κάνω αυτή τη στιγμή μόνο για μένα και για την Άννα. Και όταν φτάσει στο τέλος και έχει αίσιο τέλος, θα της το αφιερώσω γιατί το αξίζει. Έτσι κι αλλιώς νομίζω θα της αφιερωθείς. Ολοκληρωτικά. Ωραία, Παναγιώτη. Ποιος άλλος θέλει να μου πει πώς νιώθει σήμερα. Για πες, Μαρίνα. Λοιπόν, να πω για μένα. Να πω ότι εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είχα τα σκαμπανεβάσματά μου στο παιχνίδι, ότι μπήκα αλλιώς. Μετά βγήκα, μετά εξελίχθηκε διαφορετικά για μένα. Γνώρισα τον Αλέξανδρο. Με τα παιδιά είχα μια λίγο αμυντική στάση στην αρχή. Μετά δέθηκα με όλους. Ναι, θυμάσαι κάτι καυγάδες με τον Παναγιώτη. Ναι, τα λέγαμε και τις προάλλες. Πώς τη λέγαμε, όχι εγώ. Τσαμπουκά και εγώ τον Ισχυρογνώμων. Ισχυρογνώμων τη λέγαμε. Ισχυρογνώμων, ναι. Εντάξει, είχαμε. Όλα αυτά είναι μια εμπειρία που θα τα θυμόμαστε. Δηλαδή θα μεγαλώσουμε και θα λέμε ότι μπήκαμε σε ένα reality και ζήσαμε με κάποιους ανθρώπους. Γνωρίσαμε τον έρωτα. Έρωτα. Κοίταξε, Μαρία, ναι. Είμαι. Είμαι έτσι συγκεκριμένη. Πρέπει να βγει στον τελικό. Με μια τουτού. Σε αυτό που φοράει ο έρωτας και να τα. Έτσι, έτσι, με τα βέλη. Εντάξει, είμαι πολύ συγκινημένη γιατί θα μου λείψει όλο αυτό. Θα το νοσταλγόθημα πιστεύω έξω, αλλά είμαι έτοιμη να βγούμε έξω να το ζήσουμε τον Αλέξανδρο, γιατί εδώ πέρα ζοριζόμαστε λίγο. Φαίνεται. Το καταλάβαμε, δεν χρειάζεται να μας το δείξετε άλλο. Αυτά. Άλλος, τα συναισθήματά του σήμερα. Εντάξει, σίγουρα τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Από τη μία θέλουμε να βγούμε έξω, να ζήσουμε τον έρωτα έξω, να δούμε πώς θα είναι, από την άλλη σίγουρα θα μας λείψει όλο αυτό. Πιστεύω ότι εγώ προσωπικά, μια εβδομάδα μετά που θα βγούμε, θα μου λείψει. Στέλλα, τι πήγες να πεις. Είναι τα συναισθήματα για μένα ανάμεικτα, γιατί από τη μία είναι τόσο καιρός που είμαστε εδώ και θέλουμε να ζήσουμε και έξω τη συνέχεια από αυτό που έχουμε αρχίσει. Απ' την άλλη, έχουμε συνηθίσει σε μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που έχουμε στην έξω ζωή. Και σίγουρα μπορεί να είναι δύσκολη η προσαρμογή ξανά. Ίσως να είναι και η τελευταία φορά που συναντιόμαστε όλοι μαζί, γιατί ο καθένας σίγουρα θα ακολουθήσει τη ζωή του, το δρόμο του. Απ' τη μια θέλουμε να φύγουμε, απ' την άλλη θέλουμε να κάτσουμε λίγο ακόμα. Είναι περίεργο. Γι' αυτό δεν γελάτε με τα αστεία μου, γιατί έχετε αυτή την ψυχολογία σήμερα που τίποτα δεν είναι αστεία και χαριτωμένο. Θυμάστε πώς μπήκατε. Θέλω να μου πει ο Σοκράτης που ήταν ο πρώτος που κατέβηκε αυτή τη σκάλα. Με είπε η κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία. Ο ίδιος Σοκράτης μπήκα. Την ίδια ψυχή είχα, τον ίδιο αυθορμητισμό είχα. Ίσως ήμουν λίγο πιο παιδί και ίσως βγαίνω λίγο πιο ώριμος από όλο αυτό. Τι εννοείς ότι κέρδισες σε ωριμότητα, ποια είναι τα στοιχεία του χαρακτήρα σου? Όλες αυτές τις εμπειρίες που έζησα. Πώς σε οριμάσανε? Πώς με οριμάσαν? Με οριμάσαν μέσα μου ως άνθρωπο, με έκαναν καλύτερο άνθρωπο. Με έκαναν να βελτιώσω κάποια κομμάτια του εαυτού μου που είδα αυτό ότι. Λέω, μπορείς να μου πεις συγκεκριμένα. Να γίνω λίγο πιο ήρεμος στις αντιδράσεις μου όσο γίνεται, γιατί δεν γίνεται να αλλάξουμε σαν άνθρωποι, γιατί αυτό είναι που μας ξεχωρίσει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Γιατί γελάς? Καμαρώνει. Συνέχισε. Νιώθω ότι είμαι καλύτερος σαν άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Πολύ όμορφη εμπειρία, σίγουρα. Θέλω να τη ζήσω μέχρι τέλους. Ήταν αυτό που περίμενες όταν έκανες την αίτηση, όταν πέρασες τη συνέντευξη? Πώς το φανταζόσουν αυτό το παιχνίδι? Είχα πραγματικά άγνοια κινδύνου. Δεν είχα ιδέα, δεν είχε προηγηθεί κάτι αντίστοιχο σε reality ποτέ στην Ελλάδα. Δεν ξέραμε πώς θα πάει. Ήταν πρωτόγνωρο, όταν μπήκα σπίτι στο δίπλα, εδώ και κατέβηκα τις σκάλες και σε είδα πάγωσα. Δεν μου μίλησες κιόλας και πάγωσα διπλά όταν είχε αυτή την ησυχία και... Και λες, όχι, τώρα θα φύγω, δεν μ' αρέσει. Θα ξέρω εγώ. Ειδικά όταν πήγα στα κορίτσια δίπλα και με κοίταξαν και αυτές παγωμένες, που υποτίθεται κάποια από αυτές ήταν το power of love μου. Εκεί λέω,
Γιατί τι έχουνε πάθει. ναι, τη σχολεία θα έχει και άλλα ωραία αγόρια, μην απογοητευτούν, ας πούμε, ξέρεις. Ποιος άλλος θέλει να μου πει για την πρώτη του μέρα εδώ? Το συζητάγαμε με το σοκολάτι γενικά με τα παιδιά, πώς... γιατί καθόμαστε κάπου στον καναπέ και λέμε τελειώνουν οι μέρες και θυμόμασταν πώς ήταν η πρώτη μέρα που κατεβήκαμε. Θυμάμαι ότι ήμουν στο κόκκινο δωμάτιο και περίμενα που μου λέγανε 3-2-1 Παναγιώτη βγαίνει. Κατεβαίνω κάτω, βλέπω το Σοκράτη και βλέπω εσένα, κρατάω τη φωτογραφία. Ήμασταν όλοι ψαρωμένοι. Λέμε τώρα πού πάμε. Πήρα μια βαθιά ανάσα και κατεβαίνω κάτω από τις σκάλες και μου φύγε όλο το άγχος. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αλλά γενικά ήμουν. Εγώ θυμάμαι ότι μας πήρε κανένα 2 μήνες για να σε ακούω όταν μιλάς. Ναι. Γιατί πάντα μιλούσες πολύ πιο χαμηλόφωνο από ότι τώρα. Ναι, τώρα. Τώρα σε ακούω. Μου έχουν αλλάξει το μικρόφωνο, μάλλον. Τώρα σου έχουν αλλάξει πολλά. Και κατέβηκα κάτω, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και όταν πήγα στις κοπέλες, δεν ξέρω αν ήμουν τυχερός ή άτυχος που μπήκα τελευταίος, αλλά είτε θα έμπαινα πρώτος είτε θα ήμουν τελευταίος, επειδή το έχω πολύ με το θέμα να μιλάω, όσο και να μην να σου πει περίεργο. Ναι, μπορούσα και να τα απεξέλθω και με 7 κιλά. Όταν πήγε στις κοπέλες, την Άννα την ξεχώρισες? Από το, με το που κατέβηκα, πρώτα καταρχήν φόραγε άσπρο, από ό,τι το θυμάμαι σαν τώρα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση με το που την είδα και λέω ξεχώρισα την Άννα. Μετά τη δεύτερη-τρίτη μέρα είχα μια κόντρα, θυμάσαι εδώ πέρα, που έλεγε για τον Ντουμπάι ότι άμα ο άντρας μου θα τον ακολουθήσω και της είπα ότι πώς γίνεται αυτό. Τώρα την καταλαβαίνω πώς γίνεται αυτό. Όταν έφυγε λίγο τα χρειάστηκα. Και όταν... Την πρώτη φορά εννοείς, όχι τώρα. Ναι, και όταν ήρθε, λέω Παναγιώτη. Προχώρα. Προχώρα, σε θέλω όλη χώρα. Και, αλλά σαν πρώτη μέρα ήταν πάρα πολύ ωραία. Επειδή δεν θυμάμαι το φλερτ σας πώς ξεκίνησε, πήγε γρήγορα. Δεν πήγε γρήγορα, πήγε σωστά. Δεν έπεσα με τα μούτρα, ούτε εγώ ούτε η Άννα, πήγε πάρα πολύ σωστά. Το χτίσαμε πάρα πολύ ωραία με θέμα επικοινωνίας. Δεν της έδειξα να καταλάβει κάτι ούτε εκείνη από την πρώτη φορά. Γιατί έτσι μ' αρέσει, δεν θέλω να πέφτουμε με τα μούτρα, γιατί νομίζω ότι όταν πέφτει με τα μούτρα δεν είναι και τόσο καλό. Γι' αυτό και έχει κρατήσει τόσο πολύ και είναι τόσο δυνατό. Και πήγαινε σιγά σιγά. Και... Νομίζω ότι είστε το ζευγάρι που φιλήθηκε μετά από 1,5 μήνα σχέσης. Ναι. Καλό. Θα... Τέριαξε πολύ αυτό. ναι. Όταν είχα ρωτήσει την Άννα σε κόκκινο δωμάτιο τι έχει μετανιώσει μέσα στο παιχνίδι, μου είχε πει ότι είχα μετανιώσει γιατί δεν είχαμε φιληθεί πιο νωρίς. Κρατιόμουν, δαγκωνόμουν, τι είχα πει πάρα πολλές φορές, αλλά κάποια στιγμή δεν γίνεται. Ήθελα να το ωραίο κάνω. Ωραίο ακούγεται αυτό, ρομαντικό. Ναι, ήθελα να το κάνω γιατί ήθελα να ήμουν σίγουρος 100% ότι δεν θα το κάνω επειδή υπάρχουν κάμερες ή τίποτε. Ήθελα να το κάνω γιατί όντως ήθελα να το κάνω. Και όταν βγήκαμε έξω, ήταν πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να. Την πρώτη έξοδο που βγήκαμε την Άννα έξω. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να το κάνω αυτό. Αλλά το μετάνιωσα πάρα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ τον πάνω που με το που είδε τη Στέλλα το έκανε. Και ήμουν μπροστά και τον χάρηκα πάρα πολύ και τον ζηλεύω αλήθεια γιατί έχασα χρόνο. Πολύτιμο. Κάτσε να δούμε τι λέει και η Άννα για αυτό το φίλο που μετάνιωσε. Άντε πάλι. Θέλα, ναι, δεν θέλει. Πώ δεν θέλω. Άννα! Χαίρετε, γεια σα. Γεια σου, Άννα μου. Ναι. Τι κάνει. Χαίρετε. Γεια σε όλου. Γεια σα. Άννα, να σου πω κάτι εγώ που δεν είμαι παίκτρια. Σήμερα η μέρα είναι πολύ περίεργη. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, κυριολεκτικά. Κάπως είναι το σπίτι σήμερα. Φαντάζομαι ότι για την Παναγιώτη αυτό θα είναι ακόμα πιο επιβαρημένο, γιατί είναι και μόνος του. Έχει συμβεί κάτι ή είναι απλά η ενέργεια που συμβαίνει λίγο πριν τον καλά πάντα? Έχει συμβεί ότι το βράδυ έχουμε ημιτελικό. Αυτό έχει συμβεί. Και αυτό έχει επηρεάσει τους πάντες. Εμένα το μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά ότι θέλει και να είναι εδώ να το κλείσουμε μαζί, γιατί χρειαζόμαστε τώρα τη στήριξη και εγώ τη Άννα και η Άννα τη δική μου, θα ήθελα πάρα πολύ να είναι εδώ και αυτό είναι το μόνο που με στεναχωρεί αυτή τη στιγμή. Και ξέρω ότι στεναχωρεί και την Άννα πάρα πολύ. Στεναχωρεί και εμένα πολύ, αλλά δεν ξέρεις, έχει γυρίσματα. Τέτοια λόγια μου. Θα δείξει η πορεία τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είμαι σε μια διαδικασία που προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, αν και δεν είναι στο χέρι μου. Μακάρι. Να κλείσουμε μαζί αυτό το ταξίδι που ξεκινήσαμε. Μακάρι, Άννα, στο ευχόμαστε. Πολύ ωραίο να είναι αυτό. Ό,τι είναι γραφτό. Όλα γίνονται για καλό, Μαρία, έτσι κι αλλιώς. Πάντα. Γιατί τώρα και για μου λείπει πολύ περισσότερο. Ναι. Τώρα καταλαβαίνω. Γιατί οι 4-5 μήνες που είμαστε μες στο παιχνίδι είναι τόσο πολύ συσσωρευμένες οι πληροφορίες και τα συναισθήματα που φεύγοντας παίρνεις μια ανάσα και συνειδητοποιείς τι είναι αυτό ακριβώς που σου έχει συμβεί.
ξέρεις όταν είσαι έξω αν πραγματικά είναι αλήθεια ή όχι. Άννα, εσύ τι θυμάσαι όταν πρώτο μπήκες στο σπίτι, γιατί λέγαμε αυτό με τους παίκτες. Και είσαι και εσύ από τους παίκτες που μπήκες στην αρχή του παιχνιδιού. Ήταν πρώτη ναι, ήμουν η πρώτη που μπήκα στο σπίτι των κορίτσιων. Θυμάμαι, Μαρία, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία επεισόδια δεν τα θυμάμαι πολύ. Θυμάμαι πολύ έντονα τα πρώτα. Και θυμάμαι την πρώτη μέρα που είχαμε γνωρίσει τα αγόρια στο σπίτι, όλο αυτό το άγχος που είχαμε κι εμείς που έπρεπε να τους ρωτάμε και είχαν κι αυτοί που έπρεπε να απαντάνε και άλλα αντάλλα ρωτάγαμε εμείς, άλλα αντάλλα να απαντάγαν αυτοί. Όλη την πρώτη εβδομάδα προσπαθούσαμε να θυμηθούμε τα ονόματα των παιδιών. Όταν είδες τον Παναγιώτη να έρχεται στο σπίτι, πώς φάνηκε? Μαρία, την πρώτη μέρα που μπήκαν στο σπίτι όλα τα αγόρια, η αλήθεια είναι ότι δεν πρόσεξα κανέναν. Ήταν τόσο πολύ μεγάλο το άγχος. Νομίζω ότι Παναγιώτη κατάλαβα ότι ίσως είναι ο άνθρωπος που θα μπορούσαμε για αρχή να ανταλλάξουμε περισσότερες κουβέντες φεύγοντας από το παιχνίδι. Α. Την ημέρα της υπόρρησής μου, που έτσι κάναμε μια συζήτηση που δεν ξέρω αν γράφαν οι κάμερες. Συζήτηση, δύο κουβέντες ανταλλάξαμε που με πολύ μεγάλη απορία και ίσως και λίγο άγχος με ρώτησε τώρα εσύ θα φύγεις για πάντα, ας πούμε, από το Ντουμπάι. Και φεύγοντας λέω αυτός τώρα γιατί με ρώτησε. Τι τον νοιάζει αν θα φύγω για πάντα. Και κάπου εκεί άρχισα να προσπαθώ να είμαι περισσότερο πάνω του, να βλέπω τις κινήσεις του. Και μέρα με τη μέρα ήρθαμε πάρα πολύ κοντά, αργήσαμε. Έτσι ήταν η σχέση που πήγε πολύ αργά, αλλά χαίρομαι γι' αυτό γιατί πήγε αργά και σταθερά. Δεν θα σε αποχαιρετήσω, μάλλον θα κόψουμε τη σύνδεση προς το παρόν, αλλά θα ξανασυνδεθούμε μετά στο σημείο για τον πιο αγαπημένο παίκτη της εβδομάδας. Αχ, το σημείο του άγχους, οκ. Okay. Τα λέμε σε λίγο. Τα λέμε σε λίγο, γεια. Δουλειά, κάτι που θα ήθελες να αλλάξεις στο Μιχάλη? Δεν θέλω να αλλάξω κάτι. Όλα είναι τέλεια? Δεν είναι όλα τέλεια, εντάξει. Πάνω εσύ τι πιστεύεις ότι αν άλλαζες, Στέλλα, θα γινόταν καλύτερη? Βασικά, πάνω στη σχέση μας, είναι λίγο εγωίστρια, δεν κάνει πίσω. Κυριάκο, ποιος υποθέτεις εσύ, ποιο αγόρι, ποιο κορίτσι? Ένα θα μου πεις, ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Πάνω, Στέλλα, νομίζω ότι είναι πιο αληθινή, σαν ζευγάρι. Mm-hmm. Κατά μέσα. Θα σβάλει όλους τους υπόλοιπους. Άστο. Γιατί το κάνω αναλυτικά? Γιατί με προσβάλλει. Κυριακή, και εσύ πέρασες ένα σκαμπανέβασμα εδώ. Ήρθες, έφυγες. Πριν φύγεις, είχε ήδη δημιουργηθεί σχέση με τον Σωκράτη. Mm-hmm. Ήταν δύσκολη φορά εκείνη που έφυγες, ε? Η αλήθεια είναι ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Το θυμάμαι σαν χθες που ο Σωκράτης είχε πάθει ένα σοκ όταν ανακοινώσαν ότι πρέπει να φύγω. Όπως και να έχει όμως, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Και ίσως το γεγονός ότι έφυγα να με βοήθησε να δω λίγο και τα πράγματα έξω από το σπίτι και να έρθω και να επιστρέψω πιο δημιουργική, πιο δυνατή. Και με μια σχέση που εξελίχθηκε ωραία. Mm. Ποιος καινούριος παίκτης, ποιος είναι τελευταίος που μπήκε, ο Σάκης? Ναι. Εντάξει, εσύ Σάκη μου δεν νομίζω ότι έχεις την ίδια ένταση και την ίδια αγωνία που έχουν και οι άλλοι. Όχι. Και τα παιδιά το έχουν νιώσει και λίγο πιο δικό τους, ενδεχομένως. Το φτιάξατε βασικά. Mm-hmm. Το Power of Love είναι αυτή τη στιγμή τα δικά σας πρόσωπα. Μιχάλη, πώς σου φάνηκε που έμεινες τόσο? Όταν μπήκες, περίμενες ότι θα μείνεις τόσο? Μαρία, δεν περίμενα να μείνω τόσο καιρό. Αλλά πιστεύω αν μπει σε μια κοινωνία, γιατί είμαστε μια μικρή κοινωνία και είσαι αληθινός εαυτό σου, κάποια άτομα καταλαβαίνουν τι αξίζεις και τι πραγματικά είσαι. Και πιστεύω σε βάζουν, σε αγκαλιάζουν μέσα σε αυτήν την κοινωνία και έτσι μένεις μέσα. Ναι, εντάχθηκες ομαλά πολύ ωραία με τα αγόρια, με όλους έχεις δημιουργήσει σχέση. Βρήκες και το κορίτσι σου. Τζούλια, πώς ξεκίνησες το Power of Love και πώς τελειώνει το παιχνίδι, ε?
Πώς σου φαίνεται εσένα αυτή η εμπειρία? Περίεργη. Μ' αρέσει. Πολύ φλίαρη, θα μας πεις πολλά. Δεν μιλάω. Όχι, μ' αρέσει η εμπειρία. Δεν περίμενα καθόλου ότι θα είναι έτσι. Είναι δύσκολο, εννοείται, γιατί μπορεί να φαίνεται εύκολο. Αλλά σε δυναμώνει σαν άνθρωπο. Γενικά βγαίνεις καλύτερος. Mm-hmm. Πιο... Πώς να το πω τώρα. Πιο συγκεντρωμένο σε αυτά που θέλεις και διεκδικείς περισσότερα πράγματα στη ζωή σου. Αν υπήρχε μια στιγμή που θα ήθελες να αλλάξεις μέσα στο Power of Love, ποια στιγμή θα άλλαζες? Δεν θα άλλαζα. Καμία. Τίποτα. Όχι, και δεν μετανιώνω ποτέ για αυτά που κάνω, τις επιλογές μου. Υπάρχει κάποιος σας που θεώρησε ότι κάποια στιγμή εδώ μέσα αδίκησε τον εαυτό του και θα ήθελε να την αλλάξει? Ναι, εγώ. Πότε? Με το παιχνίδι με τον Σοκράτη, με τον ναι ή όχι. Δεν θα το έπαιζες ή δεν θα εκνευριζόσουν ή θα το διέχει? Εκνευριζόμουν εκείνη την ώρα. Απλά το είδα μετά στον καλά και κατάλαβα πώς φάνηκε στον κόσμο έξω. Ενώ εκεί με είχε πάρει, με είχε συνεπάρει το παιχνίδι και δεν αντέδρασα όπως έπρεπε όταν. Εκείνη την ώρα σου φάνηκε ένα αγορίστικο παιχνίδι και μετά. Ναι, απλά είδα στον καλά πώς φάνηκε γι' αυτό. Ναι, αλλά δεν είναι ότι εκνευρίστηκες και το κράτησες στο παιχνίδι. Άρα... Δεν το κατάλαβα στο παιχνίδι. Το κατάλαβα άρα με τον ίδιο τρόπο θα αντιδρούσες. Θέλω να πω, μην το χρεώνεις τον εαυτό σου. Δεν είναι ότι εκείνη την ώρα ένιωσες θυμό και δεν τον έβγαλες. Όχι, αλλά όταν το κατάλαβα, έβγαλα το θυμό, αλλά έπρεπε. Όταν το είδα, δεν μου άρεσε αυτό. Λογικό δεν είναι. Πολλές φορές μπορεί να σκεφτούμε κάτι, να πούμε κάτι και εκείνη την ώρα να μας είναι οκ. Okay. Μετά να το επεξεργαστούμε και να πούμε τι μου είπε τώρα αυτός. Mm. Σοκράτη, εσύ μετάνιωσες για εκείνο το παιχνίδι? Όχι. Υπάρχει κάποιος λόγος. Καιρό έχουμε να παίξουμε, ναι και όχι, θέλετε? Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Γενικά τα αντιμετωπίζω με χιουμορ και δεν το βλέπω τόσο σοβαρά. Ένα παιχνίδι, το βλέπω ως ένα παιχνίδι ουσιαστικά. Δεν θα παίξουμε ένα και όχι. Γιατί? Γιατί όχι? Νάτι. Ωραία, θα παίξουμε ένα και όχι με τον Κυριάκο και την Εύα μόνο. Ψυχούλα. Εσείς είστε ακόμα χωρισμένοι? Ναι. Αισθάνεστε ευάλωτοι για τον τελικό που είστε χωρισμένοι? Καθόλου. Είμαστε σίγουροι ότι δεν θα είμαστε στον τελικό. Γιατί να νιώθουμε ευάλωτοι? Καθόλου. Μιλάς και για τους δύο ενώ είστε χωρισμένοι. Πάνω κάτω το έχουμε συζητήσει. Και αυτοί που πιστεύουμε και θεωρούμε ότι θα φύγουμε, θα αποχωρήσουμε, είμαστε αυτοί που δεν έχουμε ζευγάρι. Και νομίζω είναι και το απόλυτα λογικό. Δηλαδή ο Σάκης, εγώ και η Εύα. Έτσι το έχουμε στο μυαλό μας, έτσι. Πιστεύουμε ότι θα πάνε στο τελικό ζευγάρι, οπότε είναι και το απόλυτα... Έτσι κι αλλιώς ο τελικός και οι άνθρωποι που θα κερδίσουν το παιχνίδι δεν θα είναι ζευγάρι, θα είναι ένα αγόρι και ένα κορίτσι, που μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι ζευγάρι, δεν είναι απαραίτητο να είναι ζευγάρι, θα είναι δύο άνθρωποι που αγάπησε ο κόσμος. Αυτό αλλάζει τότε. Πώς αισθανθήκατε όταν μιλήσατε στον κόσμο για τη θέση σας σε αυτό το παιχνίδι, Κυριάκο? Στο κόκκινο δωμάτιο. Πώς να αισθανθώ με τίποτα. Ευχαριστήσαμε τον κόσμο. Σου ήταν εύκολο αυτό, εννοώ, όχι τι είπες? Ναι, για μένα ήταν εύκολο. Εύα? Ναι, εύκολο ήταν. Απλά ήταν συγκινητικό για εμένα, γιατί κατάλαβα ότι τελειώνει το παιχνίδι. Δηλαδή? Ότι... Α, ότι φτάνει στο τέλος, ναι. Του, όχι σε σχέση με το αν θα αποχωρήσεις ή όχι. Όχι, ναι, σε μια σχέση, όχι. Και εδώ που έφτασε είμαι ευγνώμη. Φαντάσου πώς σε συγκινεί το παιχνίδι που είσαι και λιγότερο από τους άλλους. Ναι. Ποιος άλλος σκέφτεται δύσκολα έτσι τον αποχωρισμό από το σπίτι του Power of Love? Κι εγώ, Μαρία, εντάξει, ναι, στεναχωριέμαι. Κα, δεν έφυγα ακόμα. Καλά, η άλλη εβδομάδα θα είναι η τελευταία. Όλοι θα φύγουμε από εδώ. Πιστεύω, Μαρία, όχι θα το πούμε δύσκολο. Πιστεύω τα άτομα που θένε να είναι και έξω να κάνουν παρέα θα το επιδιώξουν. Κάποιοι που εδώ μέσα είναι για κάποιους λόγους τα έχουν καλά με όλους, θα φανεί και έξω. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου ότι τα άτομα που θέλω να κάνω παρέα τα κρατάω για μια ζωή. Δεν τα έχω μόνο για ένα παιχνίδι 4-5 μηνών και μετά δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Έχω μάθει στη ζωή μου τους φίλους μου να τους κρατάω και να τους σέβομαι. Κυριακό. Απλά θεωρώ ότι θα μας λείψει σε όλους αυτό το οποίο ζούμε 24 ώρες το 24ωρο, γιατί δεν το ξαναζήσουμε. Είναι κάτι μοναδικό και αυτό θα μας λείψει. Σίγουρα θα βρεθούμε με τα παιδιά έξω, όσοι έχουμε έρθει κοντά, αλλά αυτό το να ζούμε 24 ώρες το 24ωρο για π.χ. εγώ που είμαι 2 μήνες μέσα στο σπίτι, δεν θα το ξαναζήσω και αυτό θα μου λείψει. Μα κι εγώ έζησα μαζί σας μισό χρόνο που αν τον ζούσα αυτό. Έπεσε η Άννα! Τα έπαιξε με αυτό. Θέλει να τρομάξει. Συγκίνηση είναι. Να τα αναλύσουν. Και εγώ νόμιζα ότι είναι αγόρι. Να πάω και στην κάμερα μου. Αφού το βλέπω, είπα λίγο προλάβω να τη σώσω.
Λοιπόν, έλεγα ότι σας έχω ζήσει μισό χρόνο και σας έχω ζήσει περισσότερο από ό,τι θα ζούσα τα παιδιά μισό χρόνο, γιατί θα βγαίναν περισσότερο, θα ήταν πιο πολύ έξω από ό,τι ήμασταν εμείς εδώ. Έχουμε συνδεθεί. Αλλά καμιά φορά στη ζωή, που έλεγε και η Στέλλα νομίζω πριν, τα φέρνει η ζωή έτσι που με ανθρώπους που έχεις επιλέξει, λες εντάξει θα τον δω τότε και σιγά σιγά μπορεί και να χαθείς. Εσένα θυμάμαι, στα όρια σου σε είχε φέρει κάποια στιγμή μια κόντρα με τον Νίκο. Ναι, την αρχή πρώτης με τη Στέλλα. Είχε ένταση, ένα-δυο γκαλά με τον Αντρέα. Ναι. Υπάρχουν και άλλα που δεν θυμάμαι. Όχι. Δεν νομίζω ότι είχαμε κάποιον άλλο έντονη κόντρα. Μετάνιωσες τώρα, βλέποντας το από μακριά, σκέφτεσαι μήπως θα έπρεπε να είσαι πιο cool σε αυτές τις αντιδράσεις. Θεωρώ ότι ήμουν πολύ cool για πάνω. Α, ναι. Πραγματικά. Στην έξω ζωή ίσως να μην είχα αφήσει καν περιθώρια να πούνε περισσότερα. Πείτε μου κάτι που δεν έχουμε συζητήσει. Σας έχω ρωτήσει να μου πείτε τα καλά του άλλου. Θέλω να μου πείτε ένα αρνητικό του άλλου. Ποιανού άλλου. Του ζευγαριού. Και μετά μπορούμε να περάσουμε και στους συμπαίκτες. Κυριάκο, ποιο είναι το αρνητικό που βρίσκεις στην Εύα? Κάτι που θα ήθελες να διορθώσεις το χαρακτήρα της ή τον τρόπο που συμπεριφέρεται? Δεν θα ήθελα να διορθώσω κάτι. Θα ήθελα να καταλάβει αυτή αν έχει κάποιο αρνητικό και να το διορθώσει. Εσύ δεν βλέπεις τίποτα που να θεωρείς ότι... Εντάξει, είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για να εντοπίσω κάποιο αρνητικό της Εύας. Δηλαδή, δεν έχω... Όλα είναι τέλεια στην Εύα. Τέλεια, εντάξει. Κανείς δεν είναι τέλειος. Δεν είναι αυτό σε κουβέντα. Δεν έχω εντοπίσει απλά ακόμα το αρνητικό. Άρα είναι όλα τέλεια μέχρι στιγμής. Ε? Η μου είναι. Το μου πάει με ένα χαρακτηρισμό. Το ναι πάει με το όλα είναι τέλεια. Δεν μπορώ να πω ούτε τέλεια, γιατί λέω κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά δεν μπορώ να πω και ένα αρνητικό, γιατί δεν έχω εντυπώσει κάποιο αρνητικό. Αφού δεν έχεις εντοπίσει αρνητικό, είναι τέλειο. Αν το θεωρείς εσύ ότι είναι τέλειο... Όχι, η λογική το θεωρεί, δεν θέλει. Δεν ξέρω. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εντάξει, πες, δεν θέλω να απαντήσω, πιο εύθυνο. Όχι, δεν είναι δεν θέλω να απαντήσω, εγώ μας απαντάω. Τζούλια, κάτι που θα ήθελες να αλλάξεις στο Μιχάλη? Δεν θέλω να αλλάξω κάτι. Όλα είναι τέλεια. Δεν είναι όλα τέλεια, εντάξει. Δεν τη δέχομαι αυτή την απάντηση, γιατί είναι του παραλόγου. Όταν δεν θες να αλλάξει κάτι, όχι, όλα τέλεια. Είναι έτσι, τον έχω αγαπήσει. Και να έχει ατέλειες, τον έχω αγαπήσει. Ωραία. Έτσι. Μη θες να αλλάξει κάτι από αυτά που θα κάναν καλύτερο το Μιχάλη? Να μην είναι τόσο πιεστικός μερικές φορές. Το έχεις καταλάβει, Μιχάλη, ότι είσαι πιεστικός? Κάποιες φορές, ναι. Επειδή μου αρέσει όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή το οτιδήποτε να λύνεται εκείνη τη στιγμή. Αυτό. Mm. Δεν θέλω να τα αφήνω για μετά, να έχω σκέψει στο μυαλό μου και να κάνω κάποια σενάρια γιατί και πώς. Γιατί θέλω να λύνεται, να είμαστε μια χαρά. Δεν θέλω να αφήνω κάτι να μετρώει. Εκκρεμότητες. Ναι, γιατί για έναν άνθρωπο που τον έχω δίπλα μου και είμαι ερωτευμένος μαζί του, θέλω να είμαστε καλά 24/24. Δεν θέλω να υπάρχει καμία στιγμή να μην είμαστε καλά. Παναγιώτη, εσύ έχεις για την Άννα κάτι ή είναι όλα τέλεια στην Άννα? Ναι, έχω να μην τα παίρνει όλα τόσο σοβαρά. Να μην, δηλαδή, αν είναι άνθρωπος που δεν θέλει να πέφτει τίποτα κάτω. Να αφήνει και κάτι να πέσει κάτω. Να αφήνει κάτι για να σπάει κάτι, για να βγει και ενέργεια. Γιατί αν τα κρατάει όλα, κάποιοι θα πέσουν όλα κάτω. Η Άννα, τι θα έλεγε για σένα? Έχουμε βάλει σύνδεση? Όχι, δεν σου έχει πει? Ότι είμαι λίγο εγωιστής. Ισχύει. Το σκέφτεσαι να το... να το ρυθμίσεις καλύτερα για να είναι η σχέση σας πιο εύκολη? Βέβαια και το σκέφτομαι. Έχω τη διάθεση να αλλάξω, να το διορθώσω. Ναι, γιατί να μην αλλάξεις? Δεν δηλαδή, αλλάζει, άνθρωποι, άμα δεν αλλάζουμε, πώς δεν αλλάζουμε? Διορθώνεται νομίζω μόνο. Εξελισσόμαστε. Γιατί... ναι, να εξελιχθώ, ναι, σίγουρα. Και να είμαι λίγο πιο πολύ... άμα θέλουμε. Αυτό που σκέφτομαι να το λέω και να μην το φιλτράρω. Αυτό θα έλεγε, είμαι σίγουρος, η Άννα. Να μην το σκέφτομαι και να μην το σκέφτομαι για να το πω πώς πρέπει, δηλαδή με το που σκέφτομαι να το λέω κατευθείαν. Α, αυτό δεν είναι ένδειξη εγωισμού.
Είπα άλλο ένα αρνητικό δικό μου. Α, δύο τα αρνητικά του Παναγιώτη. Είδες, άμα ρωτάς για τον εαυτό του, τα λέει περισσότερο. Πάνω εσύ τι πιστεύεις ότι αν άλλαζε Στέλλα θα γινόταν καλύτερη? Βασικά, πάνω στη σχέση μας, είναι λίγο εγωίστρια, δεν κάνει πίσω. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, το δουλεύουμε και το βρίσκουμε. Εσύ, Στέλλα, αυτό που κάνεις τώρα την κρεμάτσα είναι ότι δεν το έχεις ακούσει ποτέ, δεν το έχει πει ποτέ. Όχι, σκέφτομαι και επεξεργάζομαι την πληροφορία αυτή. Αν δεν το έχει πει ποτέ, πάντως είναι ωραία ευκαιρία τώρα που τα λέτε, να τα συζητήσετε και μετά. Όχι, μου το έχει ξαναπεί. Αλλά το σκέφτομαι έτσι. Σοκράτη, τι λέτε? Τι της είπες και σου είπε, άσε μας, μωρέ. Της είπα να μιλήσει ειλικρινά. Να πει αυτό που θέλει να μην είναι. Γιατί πιστεύεις ότι δεν θα το πει? Θα το πει, θα το πει. Λοιπόν, εσύ, Στέλλα, τι πιστεύεις ότι θα έκανε το Πάνο καλύτερο, αν άλλαζε? Είναι λίγο αγχώδης μερικές φορές. Πολύ. Και όχι τόσο όσο πρέπει, είναι λίγο παραπάνω. Ποια είναι τα άγχη σου? Γενικά, στο οτιδήποτε. Είμαι έτσι σαν άνθρωπος. Αυτό βέβαια βγήκε μετά από κάποια ηλικία. Όταν έφυγα να ζήσω μόνος. Εκεί βγήκε πολύ το άγχος. Αισθάνεσαι ότι είσαι στην ηλικία που πρέπει να τα τακτοποιήσεις όλα τώρα, δουλειά, να μπορείς να έχεις μια σχέση που να κάνεις και πιο στενή και σπίτι μαζί. Αυτό σε αγχώνει όλο. Επειδή έφυγα με το έτσι θέλω από το σπίτι, είπα μια μέρα, ετοίμασα μια βαλίτσα και έφυγα. Πόσο χρόνο? 19,5 εκεί. Και λέω, εγώ θα πάω στην Αθήνα και θα τα καταφέρω. Α, έφυγες από τη Μυτιλίνη, από τη Λέσβο. Έφυγα από τη Μυτιλίνη, έφυξα τη βαλίτσα και έφυγα. Πιτσουνάκια μου, θα μου πείτε κι εσείς. Ήρθε σειρά. Συγγνώμη που διακόπτω, ναι, στην κοσμάρα σας. Για πείτε μου. Αχ, Μαρία. Από πού να ξεκινήσω? Πες τα όλα, άνοιξε με την καρδιά σου. Λοιπόν, το μόνο που θα... Εμείς την ξέρουμε από πιο παλιά από σένα, οπότε σε καταλαβαίνουμε. Το μόνο πράγμα που με πειράζει, νομίζω ότι έχει λίγο παραπάνω, είναι η ζήλια. Αλήθεια. Έτσι πιστεύω. Το μόνο ελάττωμα θα έλεγα ότι είναι αυτό. Πώς την εκδήλωσε ένα και δεν το είδαμε? Δεν ξέρω, έτσι πιστεύω. Θα μπορούσε για Μαρίνα καμία σχέση, μεταλλαγμένη. Πότε σου έκανε, πώς κατάλαβες τη ζήλια? Έτσι, καταλαβαίνω λίγο τον τρόπο της αυτό. Όταν ζηλεύει, γίνεται επιθετική ή μαζεύεται? Νομίζω σαν να την πειράζει κάτι και της λέω τι κάνεις, τι έχεις και δεν μου μιλάει και τέτοια πράγματα. Καλά είμαι. Ναι, τι θες, ναι. Καλά είμαι, είπα, δεν έχω νεύρα. Και καταλαβαίνεις ότι όλα είναι καλά. Και λέω εντάξει, καλά, εντάξει. Ναι. Είναι αυτό που λέει η Άννα, φάει το στάκι σου και θα τα πούμε μετά. Μαρίνα, τι είναι αυτά που ακούω? Δεν πιστεύω ότι δίνω τέτοια εντύπωση. Από πού και ας πούμε, εγώ ζηλεύω. Λοιπόν, εντάξει, είναι, το παραδέχομαι. Έχω κι άλλα βέβαια, πάρα πολλά, αντικά. Εμένα μόνο αυτό μου πειράζει, μωρό μου. Εντάξει. Τα άλλα δεν βλέπω τίποτα. Λοιπόν, να πω για τον Αλέξανδρο, και αυτός είναι ζηλιάρης. Αλλά δεν θα πω αυτό. Θα πω κάτι άλλο, θα πω ότι είναι, πιστεύω, αρκετά εγωιστής. Και ότι άμα τον έχει πειράξει κάτι, δεν θα το δείξει με τίποτα. Θα πρέπει δηλαδή εσύ να κάνεις λίγο την κίνηση, να τον ξεκλειδώσεις και μετά έτσι λίγο να μαλακώσει. Θέλει δηλαδή όταν έχει κάτι να ξεφεύγει λίγο από αυτό. Να αποσυμπιεστεί και μετά. Ναι. Σοκράτης Κυριακή. Ποιος θέλει να μιλήσει πρώτος? Γιατί το είπες έτσι, Μαρία? Γιατί προετοιμαζόσασταν. Οι άλλοι μιλούσαν και λένε, θα το πεις, όχι, θα πεις, άσε μας, μωρέ. Για πες, Κυριακή, υπάρχει κάτι στο Σοκράτη? Κάτι θα υπάρχει, φαντάζομαι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Ναι, κανένα δεν είναι τέλειος. Εντάξει, ο Σοκράτης καμιά φορά είναι παρορμητικός, θεωρώ.
Και ίσως η εκρηκτικότητα που έχει και το γεγονός ότι κάποια πράγματα μπορεί να έχει δίκιο σε κάποια πράγματα. Ίσως το γεγονός ότι μπορεί π.χ. να το πει με πιο έντονο τρόπο, να χάσει το δίκιο του. Αυτό θεωρώ εγώ ως αρνητικό. Άρα θεωρείς ότι το να κοντρολάρει τη συμπεριφορά του θα τον δικαιώσει περισσότερο. Έχει αρχίσει και το κοντρολάρει, θεωρώ. Πιστεύεις ότι έχει χάσει πολλές φορές το δίκιο του μέσα στο σπίτι? Ενώ μπορεί να έχει δίκιο σε κάτι, ίσως ο τρόπος με τον οποίο λέμε κάτι, να το χάνουμε. Πιστεύεις ότι εσύ έχεις συντελέσει στο να ηρεμήσει περισσότερο ο Σωκράτης και να βρει ένα νέο εαυτό που διαχειρίζεται καλύτερα την έντασή του και τον παρορμητισμό του? Ναι, πιστεύω βοήθησα. Πώς το έκανε? Δεν ξέρω, πήρε ένα μαγικό ραβδάκι και του έκανα. Άλλωστε, όταν είστε ερωτευμένοι, δεν είναι και μια ωραία ευκαιρία το να γίνεσαι καλύτερος, εσύ γίνεσαι καλύτερος, με αφορμή των άλλων και συνεχώς εξελίσσεσαι προς το καλύτερο? Έτσι πάνε μπροστά οι σχέσεις, έχοντας ο ένας πρότυπο των άλλων και πηγαίνοντας και δύο μπροστά. Κυριακή, φανταζόσουν ποτέ ότι η σχέση σας θα εξελιχθεί έτσι να φτάνατε στο δαχτυλίδι? Όχι, καθόλου. Χωρισιά, με όλη αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε να κάνει για σένα ο Σωκράτης όταν ξαναμπήκες? Όχι, δεν περίμενα να έχει τόσο μεγάλη εξέλιξη, αλήθεια είναι. Και γενικότερα, όταν μπήκα στο σπίτι, δεν περίμενα καν ότι θα βρω κάποιον εδώ μέσα. Αλλά όπως και να έχει, το βρήκα. Έλα, γιατί δεν της λες την αλήθεια. Τι να πω, δηλαδή, ποια είναι αλήθεια. Αλλά όπως και να έχει, τελικά βρήκα κι εγώ τον έρωτα εδώ πέρα. Δεν το περίμενα, αλλά τον βρήκα. Σωκράτη, εσύ τι ζητάς να αλλάξει η Κυριακή για να αισθανθείς ότι είναι και αυτή καλύτερα? Να δίνετε λίγο πιο μασομένα. Αυτό. Σήμερα καλά είναι. Ναι, σήμερα είναι σούπερ. Εντάξει. Τελευταία νομίζω ότι έχει αρχίσει και... Ναι. Το κοντρολάρω κι εγώ. Στο κλίμα. Αυτό. Σάκη. Μαρία μου, όλα τέλεια τα βρίσκω πάνω σου, αλήθεια. Για πες μας για σένα, αισθάνεσαι ότι έχεις ένα ελάττωμα που θέλεις να αλλάξεις ή τέλος πάντων μια συμπεριφορά που σε φέρνει σε δύσκολη θέση και νομίζεις ότι θα κάνεις τον εαυτό σου καλύτερο να τα αλλάξεις? Ναι. Γενικά, σε κάποιες καταστάσεις, όταν πιέζομαι, δεν θέλω να ενεργώ αγχωτικά, νευρικά, να παρασύρωμαι. Θέλω πραγματικά να νιώθω ότι αυτό που θα απαντήσω ή που θα κάνω θα το σκεφτώ πρώτα όριμα και μετά θα ενεργήσω. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω ότι για μένα τώρα είναι ο σκοπός μου μεγαλώνοντας. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Άννα. Γιατί έρχεται η ώρα για τους αγαπημένους του σπιτιού. Γεια σου, Άννα, πάλι. Γεια σας. Εμείς εδώ λέγαμε για τα χαρίσματα, μάλλον σήμερα λέγαμε για τα ελαττώματα που έχει ο καθένας από τα ζευγάρια. Σας άκουγα, Μαρία, και όπως σας άκουγα όλους, πραγματικά νομίζω ότι έχω όλα τα ελαττώματα που έχετε όλοι μαζί εκεί. Τα έχω μόνοι μου. Και ζηλιάρα και... Απ' όλα. Και κερνάς που λέει ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης έχει πάρα πολύ δίκιο και δεν ξέρω πώς έχει καταλήξει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να λέει αυτό που μου λέει η μαμά μου τόσα χρόνια. Αυτό το άσε και κάτι να πέσει κάτω, το ακούω από τότε που είμαι μικρό παιδί. Δεν έχω καταφέρει να τα αλλάξω ακόμα. Με το καλό. Κάποιες... Θέλω να περάσουμε τώρα στους αγαπημένους του σπιτιού, θέλω να μου μαντέψετε. Άννα, μια και συνδεθήκαμε. Ποιος υποθέτεις ότι θα είναι σήμερα από το κοινό, από την ψηφοφορία του κοινού και της προηγούμενης εβδομάδας και αυτής που τρέχει, που έτρεξε, ο αγαπημένος παίκτης, ένα αγόρι και ένα κορίτσι? Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον να μαντέψω, γιατί δεν ξέρω, έχω χάσει την επαφή με τον κόσμο στα social media πολύ και δεν ξέρω και το κριτήριο πλέον του κόσμου. Πιστεύω ότι θα παιχτεί πάλι ανάμεσα σε αυτούς που παίχτηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ανάμεσα σε πάνω Παναγιώτη Σωκράτη και Στέλλα Κυριακή και ήμουνα και εγώ, τέλος πάντων. Αυτό αντιλαμβάνομαι από τα social media, αλλά εγώ προσωπικά, επειδή λείπω αυτή τη εβδομάδα μέσα από το σπίτι, δεν έχω πολύ καθαρή εικόνα. Μάλιστα. Ό,τι καταλαβαίνω από τα social media, δηλαδή. Κυριάκο,
Ποιους υποθέτεις εσύ, ποιο αγόρι, ποιο κορίτσι. Ένα θα μου πεις, ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Σάκης Μαρία. Εντάξει, πλάκα κάνω. Πάνω Στέλλα. Πάνω Στέλλα, γιατί. Γιατί πιστεύω είναι... Έως τώρα έχουν μια σταθερή πορεία, από την αρχή έως το τέλος, όπως το βλέπω και σαν τηλεθεατής, πώς το βλέπω και μέσα από το παιχνίδι. Και ειλικρινά, νομίζω ότι είναι πιο αληθινή, σαν ζευγάρι, mm-hmm. εδώ μέσα. Η πιο αληθινή, σαν ζευγάρι, ναι. εδώ μέσα. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι είμαστε ψεύτικοι. Τι λες, Άννα? Νομίζω ότι η τοποθέτηση του Κυριάκου προσβάλλει λίγο τα υπόλοιπα. Προσβάλλει όλους μας το η τοποθέτηση αυτή. Ναι, είναι σαν οι άλλοι να είναι λίγο... να υποκρίνονται ότι είναι αγαπημένοι. Χωρίς να αμφισβητώ ότι είναι αληθινή ο Πάνος με τη Στέλλα, τους έχω ζήσει και δεν τους αμφισβητώ καθόλου, ποτέ μου δεν το έκανα. Αλλά όταν παίρνεις θέση και λες δημόσια ότι αυτή είναι η πιο αληθινή, άρα οι υπόλοιποι είναι λιγότερο αληθινή. Ναι, προσβάλλει όλους τους υπόλοιπους. Τι είπες, Κυριακή? Προσβάλλει όλους τους υπόλοιπους. Όχι. Δεν είπα κάτι, δεν το εννοούσα έτσι. Το εννοούσα αλλιώς. Δεν πειράζει. Ναι, μπορεί να το εννοούσα αλλιώς, γι' αυτό λέω. Ρώτα τον. Κυριάκο, διευκρίνησε πώς εννοούσε, γιατί υπάρχει, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, γιατί πιστεύω δεν το εννοούσε έτσι ακριβώς όπως ναι. λάβανα. Καλά. Γιατί ρε παιδιά να το λάβετε, ξέρω εγώ κάπως λάθος. Πιστεύω ότι αυτό το ζευγάρι, αν γνωριζόταν έξω, θα έκανε αυτά που κάνει τώρα. Δεν θα έκανε κάτι για να εντυπωσιάσει για οτιδήποτε. Έτσι το βλέπω, σαν τηλεθεατής. Okay. Άρα είναι σαν οι άλλοι να κάνουν κάτι για να εντυπωσιάσουν μέσα στο σπίτι. Αυτό λέει. Οι υπόλοιποι γιατί δεν μιλήσατε. Αν μίλησε η Άννα μόνο και η Κυριακή. Εσάς δεν σας ενόχλησε. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε ανοιχτοί με τον Αλέξανδρο. Δεν μας νοιάζει τώρα τι μπορεί να λέει κάποιος ή τη γνώμη του. Δεκτή εννοείται, αλλά ξέρουμε και οι δυο μας ότι είμαστε αληθινοί. Μιχάλη, η Τζούλια. Συμφωνώ κι εγώ. Και σεβόμαστε τη γνώμη του καθενός. Εννοείται. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη γνώμη του. Γιατί το παίρνω αρνητικά. Το θέμα είναι ότι τα... ακούστηκε. Ότι η γνώμη αυτή δεν είναι γνώμη, είναι προσβολή. Μια, δεν σημαίνει επειδή έχει τη γνώμη του ότι παραπιδινέθηκε έτσι κιόλας. Δεν μπορώ εγώ να αλλάξω την γνώμη με κάποιου. Ο καθένας πιστεύει άμα πιστεύει αυτό. Εγώ το παίρνω σαν προσβολή. Είναι έτσι. Εντάξει, okay, άμα το παίρνεις, Κυριακή μου, σαν προσβολή, σημαίνει ότι έτσι είναι. Από τη στιγμή που δεν είναι έτσι, γιατί δεν το πάρεις σαν προσβολή. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Από τα μάτια του Κυριάκου αυτό βλέπει. Δεν μπορώ να τον αλλάξω τη γνώμη. Ναι, έχει δίκιο ο Παναγιώτης. Δεν χρειάζεται εκνευρισμό στη στιγμή που εσείς ζείτε τις σχέσεις σας. Τι σκέφτεσαι? Ότι με προσβάλλει. Συνεχίζω να το λέω. Εντάξει, okay, τελείωσα. Τελείωσα. Δεν περίμενα ποτέ να ρωτήσω κράτη το ρόλο που θα λέει στην Κυριακή. Έλα, τελείωσε. Δεν υπάρχει αυτό το παιχνίδι, τα έχουμε δει όλα. Τζούλια, ποιο πιστεύεις ότι θα είναι οι αγαπημένοι παίκτες αυτή την εβδομάδα? Θα πω Στέλλα και Σοκράτη. Θα πεις? Στέλλα και Σοκράτη. Στέλλα και Σοκράτη. Θες να το αιτιολογήσεις? Αυτό μου βγαίνει, δεν ξέρω. Οκ. Okay. Από ένστικτο, ας πούμε. Στέλλα. Γενικά με το ένστικτο δεν τα έχω πάντα καλά, ειδικά σε μαντεψιές και τέτοια πράγματα. Στους ανθρώπους, ναι, σε μαντεψιές όχι και τόσο. Είναι και, όπως είπες, δύο εβδομάδες που ψηφίζει ο κόσμος, οπότε δεν μπορώ να υπολογίσω στο μυαλό μου πώς ακριβώς θα μπορούσε να έχει κινηθεί η ψηφοφορία. Ειλικρινά δεν αποφεύγω την ερώτηση, απλά δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να είναι. Πάνω. Σοκράτης Κυριακή. Η αγαπημένη παίκτες. Mm-hmm. Γιατί? Σύμφωνα με το πώς ψηφίζει ο κόσμος, βασικά. Αυτό λέω, το πώς ψηφίζει ο κόσμος. Το πώς κινείται κάθε παίκτης και βλέπει ο κόσμος ότι κινείται έτσι, ψηφίζει ανάλογα. Το κοινό που ψηφίζει και με αυτό που βλέπει, αυτό που είδα εγώ αυτή τη εβδομάδα, πιστεύω το κοινό θα ψηφίσει τον Σοκράτη και την Κυριακή. Ήταν και η εβδομάδα με το δαχτυλίδι και αυτό ήταν... Το δαχτυλίδι, η χορή, όλα αυτά. Τα live. Η υποστήριξη, η εξωτερική. Τι εννοείς?
ούτε οι υπαλλήλοι παίχτες που στηρίζουν. Ότι είναι μια βοήθεια όλο αυτό, σίγουρα. Στηρίζουν το Σοκράτη και την Κυριακή. Mm-hmm. Μπορεί να είναι και λογικό, γιατί ήταν κοντά όταν ήταν μέσα, τώρα βγήκαν έξω. Δεν είπα κάτι, ναι. Έξω, εσείς μπορεί να υποστηρίζετε από τους μέσα. Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύεις εσύ ότι υπάρχουν ζευγάρια που μεγαλοποιούν τις σχέσεις τους για να εντυπωσιάσουν, για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, μάλλον. Νομίζω ότι δεν είμαι στην θέση να καταλάβω αυτή τη στιγμή, γιατί και εγώ είμαι μέσα σε όλο αυτό το παιχνίδι. Περνάνε διάφορες σκέψεις. Τελειώνοντας το παιχνίδι, θα επιβεβαιωθώ στο τέλος. Το μόνο σίγουρο... Άρα αφήνεις ένα κομμάτι στο Κυριακό. Ναι, ένα παιχνίδι παίζουμε. Σίγουρα ο καθένας θα δείξει, θα παίξει ανάλογα. Απλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα φανούν οι χαρακτήρες τώρα. Ολωνών. Έξω ή στον τελικό. Προς τον τελικό. Σίγουρα. Έχεις δει κάποιους να αλλάζουν ήδη. Έχω κάποιες υποψίες, θα επιβεβαιωθώ στο τέλος. Αν είμαι εδώ, θα το δω. Έχουν αλλάξει, βασικά βγάζουν άλλο χαρακτήρα, ίσως παίζουν κάποια άλλα παιχνίδια, ξέρω εγώ πώς να το πω. Δεν μπορώ να πω με καθαρό μυαλό αυτή τη στιγμή. Βλέπω κάποια πράγματα. Στρατηγικής επιβεβαιωθώ... παιχνίδια εννοείς. Ναι, ναι, στρατηγικής. Κυριάκο, είναι... δεν μπορώ να και είναι απόλυτα... Δηλαδή είσαι μαγνήτης αυτή τη στιγμή. Είναι απόλυτα λογικό, Μαρία. Έχεις... Πες μου γιατί γελάς. Τίποτα, δεν γελάω για κάτι. Θυμήθηκα κάτι. Τι θυμήθηκες? Κάτι προσωπικό. Έχει τάπλετα στο πλυντήριο. Ότι έβαλε τα λευκά. Τάπλετα, έχεις χάσει στο πλυντήριο. Έβαλε τα λευκά με τα σκούρα μαζί. Μην πούνε στη φόρα τάπλετα. Αν το χαμόγελό του είναι ότι έβαλε τα λευκά με τα σκούρα μαζί. Και ότι τα έκανε χάλια. Και λέει, όπου τι έκανα. Χάρηκε πολύ που έβαλε τα ανοιχτόχρωμα με τα σκούρα. Χρωματοπαγίδα να βάζεις. Άλεξ. Μαρία μου. Ποιοι πιστεύεις ότι θα είναι... Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα είναι η Τζούλια με τον Μιχάλη ή η Στέλλα με τον Πάνο. Γιατί? Γιατί αν ήμουν τηλεθεατής, είμαστε από τον ίδιο τόπο και θα αλληλοστηριζόμαστε. Να, οι κουμπαριές. Τι εννοείς? Αυτό. Είμαι από την Κρήτη, Στέλλα από την Κρήτη, Μιχάλης από την Κρήτη. Θα ψήφιζα τα παιδιά που είναι από τον τόπο μου. Η Κρήτη είναι και μεγάλη. Εντάξει, ρε παιδιά, αλλά δεν είναι και όλη η Ελλάδα, είπαμε. Είναι μεγάλη. Και εμένα με στηρίζουν από την Κρήτη. Είναι κράτος ολόκληρο. Μιλά σαν εκπρόσωπο των ψηφοφόρων τη Κρήτη, δηλαδή. Αυτό εννοεί. Ναι. Ο Αλέξανδρος πιάνει σήμα Κρήτη τώρα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχει συνδεθεί με Κρήτη, ναι. Ναι, ναι, ναι. Κάθε βράδυ συνδέομαι. Βασικά αυτό πραγματικά που κάνει ο Αλέξανδρος δεν είναι καλό, γιατί προσπαθεί να πάρει εκπομπή στην τηλεόραση. Και γιατί τοπική. Κακό. Τοπική. Να κάνει καριέρα εκεί. Γιατί είναι κακό να κάνει καλά να πάρει εκπομπή στην τηλεόραση? Όχι, είναι πάρα πολύ καλό και το εύχομαι. Αφού είπαμε, θα κάνει μαζί με τον Μιχάλη δίδυμο. Και εμένα θα με φέρνει καλεσμένο. Νομίζω ότι είναι πολλοί από εσάς που θέλετε να κάνετε εκπομπή στη τηλεόραση. Εγώ μαζί σου, Μαρία, θέλω μόνο. Άμα σου προτείνει άλλη παρουσιάστρια, θα πει δεν έρχομαι. Όχι, όχι. Και από εσάς θέλουν να κάνουν καριέρα στη τηλεόραση? Εγώ θέλω να σου φάω την εκπομπή του χρόνου, να την παρουσιάσω εγώ. Εγώ θέλω κάτι με πλάκα, παρακαλώ πολύ, όποιος με ακούει. Εγώ θέλω να πάρω τη θέση του Χουσέιν. Μισό λεπτό, κρατήσει τα χέρια. Ο Σάκης, η Κυριακή, και το σήκωσες πριν. Ο Σοκράτης, η Μαρίνα, πολύ. Ο Νατσάκος, η Στέλλα, ο Πάνος, η Άννα, ο Παναγιώτης. Όλοι! Όλοι! Μα γι' αυτό ήρθαμε, Μαρία! Γι' αυτό ήρθαμε! Να τρέμετε! Αχ, είναι τρομακτικό αυτό. Εσύ με τρέμετε, εσύ. Να τρέμετε, λέω. Τρέμουμε. Το θέμα όμως, Μαρία... Και η Άννα θέλει, αφού... Άννα, ναι, συγγνώμη. Και η Άννα, Άννα. Δεν ξέρω, είδα το ομοίωμά μου, είπα, να σηκώνεται. Απάντησε το ομοίωμα, ξέρει τα μπόρες. Μαρία, να πω την αλήθεια, δεν έχω φτάσει σε τόσο μακρινή σκέψη να σκεφτώ τι θέλω να κάνω μετά. Θέλω πρώτα να βγω, να ηρεμήσω, να τελειώσει όλο αυτό. Και μετά θα φανεί με το τι θα έρθει. Δηλαδή, δεν ήταν ο σκοπός αυτός το να μπω μέσα στο παιχνίδι. Κυριακή, δηλαδή, τα social media περισσότερο, ίσως.
Δεν ξέρω, θα φανεί στην πορεία. Θέλω να μου πείτε όλοι τι εκπομπή θέλετε να κάνετε, Κυριακή. Τι θα ήθελες, πώς βλέπεις τον εαυτό σου μέσα στη τηλεόραση, σε τι τύπου εκπομπή. Και σε τι ρόλο δικό σου αυτή την εκπομπή. Παρουσιάστρια, φυσικά. Σε τι εκπομπή. Έχω μεγάλες βλέψεις. Σε τι εκπομπή. Εντάξει, όχι, χωρίς πλάκα τώρα, επειδή έχω τελειώσει και δημοσιογραφία, θα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό το χώρο. Εντάξει, αρχικά φαντάζομαι σε κάποιο πάνελ, όπως όλοι ξεκινάνε. Τι γελάς, μα με κοροϊδεύει. Σταμάτα, φύγε. Να καταλάβω ότι όλοι θέλετε μπροστά από την κάμερα. Δεν είναι κάποιος να θέλει αρχισυντάκτης, σκηνοθέτης, στο δημιουργικό. Στο δημιουργικό και στο δημιουργικό, γιατί όχι. Σε lifestyle κάποια... εκπομπές, ναι, φαντάζομαι. Σε lifestyle, μόδας, κάτι τέτοιο. Σοκράτη. Εγώ θέλω να παρουσιάσω το Power of Love. Ωραία. Θέλει να σου πάρει τη θέση, Μαρία. Και σκαλάβε από την αρχή του παιχνιδιού, έτσι. Μαρίνα. Και ούτε εμένα θα με χαλάγει να παρουσίαζα κι εγώ μαζί με τους Σοκράτη. Κάτι πιο εφικτό, άμα θέλετε, για να το καταλάβω. Εντάξει, όχι, αλήθεια, θα συμφωνήσω κι εγώ με την Κυριακή, γιατί έχω τελειώσει κι εγώ δημοσιογραφία. Και οτιδήποτε είναι σε αυτόν τον κλάδο, θα ήθελα να ασχοληθώ. Δεν το έχω δοκιμάσει για να σου πω ακριβώς τι θα ήθελα. Παρουσιάστρια σε τι εκπομπή. Εντάξει, σίγουρα δεν θα λέω πολιτικά. Lifestyle. Κάτι τέτοιο. Και ο Νατσάκος θέλω να μου πει και να το κλείσουμε. Εγώ, Μαρία, θα σου πω. Άντε να πεις και εσύ. Δεν θα σου πω. Πείτε μου τα όνειρά σας. Μαρία, σίγουρα να έχει να κάνει κάτι με πλάκα. Φάρσα σε ανθρώπους και διάφορα τέτοια και νομίζω ότι μπορούν να σου απαντήσουν εδώ τα παιδιά ποιος είναι ο αρχηγός της πλάκας, ο Χάρης εδώ πάνω. Να σου πούνε. Μάλιστα. Για πεσά κι εσύ. Εγώ ήθελα πάντα στη ζωή μου ονειρευόμουν να κάνω ένα αμερικάνικο talk show που ήταν της μόδας το 90, το 2000 που έβγαινε ο παρουσιαστής και έλεγε ακραία πράγματα, το κοινό... Παραλυρούσε. και ταυτόχρονα γινόταν μία μάχη στο πλατό. Αυτό είναι το ιδανικό πιστεύω για μένα. Sorry. Αυτό είναι το ιδανικό για το Σοκράτη. Αφού ο Σοκράτης δεν μπορεί να τα κάνει όλα, θα θέλει να κάνει το Power of Love. Όχι. Power of Love, όχι. Κοίτα, να σου πω, σαν ξέρω, χρειαζόταν καλεσμένο. Το έχει όλο. Είχα και σένα τελείω με το πράγμα. Όλο. Κυριακή, μανατζάρι στο Σοκράτη. Αν ήμασταν οι δυο μας, δεν αγώνεσαι. Μανατζάρι, λέω για την Κυριακή. Μαρία, εγώ φυσικά. Εγώ δεν έχω. Έχω όνειρα, αλλά πρώτα το πανεπιστήμιο μου και μετά όλα τα άλλα. Άντε, πείτε και. Λοιπόν, προσωπικά θα ήθελα να είμαι σε ένα παιχνίδι. Βασικά, να έχει μια εκπομπή να έχει παιχνίδια, να έχει χαρά, να έχει γέλιο, αλλά δίπλα σε έναν άλλον παρουσιαστή. Δεν θα μπορούσα εγώ να υποστηρίξω μια εκπομπή. Ξέρουμε ότι πολύ καλά ότι αυτό θέλει τουλάχιστον 5 με 10 χρόνια για να αναλάβεις μια εκπομπή. Θα ήθελα να ήμουν δίπλα σε κάποιον και να κάνουμε μαζί, αλλά αυτός να ήταν μπροστά ώστε να μαθαίνω κάποια πράγματα. Γιατί δεν θέλω να ασχοληθώ για πολλά χρόνια με αυτό. Θα ήθελα να μείνω για 2-3 χρόνια και να κάνω κάτι άλλο δικό μου μετά. Τι να προλάβεις να κάνεις 2-3 χρόνια στη τηλεόραση. Μέχρι να μάθεις να λες το χαίρετε, θα πεις το γεια σας. Δεν πειράζει. Θα πάρω κάτι από αυτό όλο αυτό και θα δουλεύω και άλλα πράγματα παράλληλα δικά μου. Μάλιστα. Δεν θα έχω μόνο αυτό. Και θα ήθελα να κάνω κάτι δικό μου σε κάτι σε χώρους εστίασης και αυτά. Μια δική μου επιχείρηση. Ποιος θέλει να μου κάνει μια μικρή παρουσίαση. Τσάκο. Τι. Τι. Τι παρουσίαση. Θα σου κάνω εγώ, Μαρίνα. Εγώ θα ήθελα. Σχεδιασμό. Θα ήθελα το Σοκράτη να πάρει τη θέση σου. Σκάνω εγώ. Ναι, έλα, Σοκράτη. Όχι, δεν θα πήγαινε. Μπορώ να κάθισα και έτσι. Όχι, δεν κάνει Power of Love που το ξέρω. Δεν θες να το κάνω το δεύτερο. Το Power of Love τι να πει. Γεια σα, καλώ ήρθατε, είναι γνωστό. Εγώ θα το παρουσιάσω με δικό μου τρόπο. Δηλαδή. Πού κοιτάω. Εκεί, εκεί, εκεί. Ωραία. Φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο Power of Love 2. Αυτό το Power of Love δεν θα είναι όπως τα προηγούμενα Power of Love. Θα έχει ίντριγκα, θα έχει suspense, θα έχει έρωτες. Θα τα έχει όλα αυτά. Μείνετε συντονισμένοι. Μπράβο σας. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στα όνειρά σας. Ευχαριστούμε, Μαρία. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή. Και από τη δική σας δουλειά εξαρτάται, όχι από το Θεό. Ισχύει, σίγουρα. Θέλω να σας πω... Μ' ακούει και η Άννα, ε? Ναι, βεβαίως. Ότι δεν θα σας πω τώρα τους αγαπημένους παίκτες. Το ξέρω. Ξέραμε όλοι. Υπάρχει λόγος. Θα σας πω το βράδυ. Όπου το βράδυ θα μάθουμε και άλλα πολλά. Πολύ ενδιαφέροντα.
Και θα είναι ένα βράδυ που δεν θα πλήξουμε καθόλου στο σημερινό γκαλά. Είστε απόλυτα σίγουροι. Ζωμαστε. Όλοι. Γι' αυτό και οι τηλεθεατές θα πρέπει να είναι εδώ στο σημερινό γκαλά. Είναι ο ημιτελικός μας. Εσείς συνεχίζετε με το πάρτι. Εγώ προς το παρόν σας χαιρετώ. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Μαρία. Και πάω να ετοιμαστώ για το... Ας πούμε, εγώ ήξερα από πριν την Τζούλια. Δουλεύα μαζί, οκ. Okay. Δεν έγινα όμως ζευγάρι μαζί της. Με τη Στέλλα δεν ήμασταν ζευγάρι. Ούτε κανένας ήξερε τη σχέση που έχει τώρα από πριν. Το παιχνίδι είναι έτσι διαμορφωμένο, το οποίο σε κάνει να μεγαλοποιείς κάποια πράγματα. Όπως και το άγχος που μπορεί να έχεις σαν άνθρωπος, μεγαλώνει. Ναι. Ο έρωτας που έχεις σαν άνθρωπος, μεγαλώνει για τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου εκείνη τη στιγμή. Το φλερτ, όλα μεγενθύνονται. Και θετικά και αρνητικά. Ωραία. Δεν μπορείς να ξέρεις... Πολύ μιλάει. Αν θα... το πέραμε. Ναι, τι τον φέρατε αυτό εδώ. Ναι, πες πάνω. Με είπατε φλιαρό. Πες πάνω. Μήπως δίνετε δίκιο σε κάποιον παίχτη καινούριο. Δεν ξέρω πάνω μου, αλήθεια σου λέω, ρε φίλε. Δεν πέρασε κανένας απ' έξω, αλήθεια σου λέω. Δεν σας αρέσουν οι αλήθειες μου. Ναι. Με σαμποτάρετε, μου βάζετε σύννεφα στην εικόνα μου. Όντως. Βγάλτε. Άντε, έλα. Αλήθεια. Δεν έχουμε και επόμενο καλύτερο, τελευταίο. Σας παρακαλώ. Μονοπόλης, όλη την εκπομπή το παιδί εδώ πέρα. Μπορεί να βγει το παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ τώρα. Έχεις καταδύσει σάκης, αδερφέ. Σας παρακαλώ. Πάμε λίγο να χορέψουμε. Έχουμε καλεσμένο. Α, εγώ τελείωσα. Τα σαμποτάρατε, με διώξατε και φορά. Πάρα πολύ. Άντε ρε. Είναι αυτός εδώ. Άντε ρε. Έξω. Μια ερώτηση. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι απάντησε έτσι στην ερώτηση της Μαρίας?
Δεν το παιδί όλα τα ζευγάρια, φαντάζομαι. Πέρα από αυτό, τι κρύβεται πίσω από αυτό που απάντησε. Για ποιο λόγο μπορεί να το απάντησε. Ποιος μπορεί να μπει. Για να δείξεις ότι υπάρχουν ψεύτικα ζευγάρια, ξέρω εγώ. Όχι. Όχι. Τι. Για αυτοί που θα... Τσιγκλήσουν, θα άμα τσιγκλήσουν... Ναι, όποιος ναι. Τσιγκλήσει, πάει να πει ότι έχει τη μύγα. Σε ένα μέρος το πιάσεις. Αυτό δεν είναι, υποτίθεται. Γι' αυτό λέω εγώ ότι ο Κυριάκος έχει τη γνώμη του. Όποιος πιστεύει ότι δεν είναι έτσι, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο δηλαδή, αν πες ότι εγώ παίζω είμαι... Άμα είσαι σίγουρος εσύ για τη σχέση σου, ακριβώς. Κάτι. Όχι, τίποτα. Είναι τη γνώμη μου. Από τι που ξέρω εγώ είμαι σίγουρος, δεν πάω να λέω καθόλου τι θέλει. Δηλαδή, άμα άκουγα ότι έλεγε ο κόσμος έξω, θα ήμουν συνέχεια στην αναζήτηση. Δεν σημαίνει πάντως ότι δεν συμφωνώ σε αυτό που είπε ο τέτοιος, ο Πάνος, σε κάποια από αυτά που είπε. Ποια ότι. Ότι κάποιοι ρε παιδί μου, ότι επειδή φτάνουμε στον τελικό, κάποιοι κάνουν κάποια πράγματα επιτηδευμένα τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, για να κερδίσουν εντυπώσεις. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει. Κάποια πράγματα φαίνονται. Ναι. Κατά τη δικιά μου την κρίση. Ναι. Πάντα μιλάω. Σαν Κυριάκος. Μπορεί να πέφτω έξω. Ναι. Μπορεί να κάνω λάθος. Έτσι. Αλλά. Μπορεί να γινόντουσαν, αλλά γίνονται, ας πούμε, για τη συγκεκριμένη στιγμή. Επειδή φτάνουμε στον τελικό, μήπως θα θέλουν όλα με διάφορους τρόπους. Ναι, αυτό. Που μπορεί, άμα είχαμε παράδειγμα ένα μήνα ακόμα, να το κρατιόντουσαν λίγο ακόμα. Εντάξει, όμως και το παιχνίδι. Ξέρεις τι. Εγώ, επειδή έζησα δύο μήνες εδώ, βλέπω και αλλαγή συμπεριφοράς. Αλλαγή συμπεριφοράς το τελευταίο. Ναι. Εμένα αυτό είναι που με ενοχλεί. Δεν πιστεύεις ότι κάποιος μπορεί να είναι ψεύτικος. Και να μην ξέρει τον εαυτό του. Να μην ξέρει τον εαυτό του. Ναι. Όχι. Κάποιος αν ξέρει τον εαυτό του και τον αγαπάει, δεν θα ψωνιστεί. Ναι. Θεωρώ. Συμφωνείς αυτό. Ναι, γιατί... τι πιστεύεις, ότι ψωνίζεται κάποιος που δεν αγαπάει τον εαυτό του. Όχι, απλά όταν αγαπάς τον εαυτό σου και τον σέβεσαι και έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, δεν το παίρνεις πάνω σου, στον ταπεινό σου, θεωρώ. Ποιο πράγμα να πάρεις πάνω στο όλο αυτό εδώ ναι. Μέσα, ότι είσαι εδώ. Εντάξει, ο καθένας λειτουργεί διαφορετικά, πιστεύω. Ο καθένας πιστεύω λειτουργεί διαφορετικά την αντιμετώπιση εδώ μέσα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους αγαπημένους παίκτες του κοινού. Ένα κορίτσι, ένα αγόρι. Οι δύο σημερινοί αγαπημένοι παίκτες, οι δύο πρώτοι, πάνε κατευθείαν τελικό. Στον τελικό, λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή, θα είναι η... Αυτός, λοιπόν, που παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό της Παρασκευής είναι... Ποια πρόσωπα έχουν αλλάξει, ποιες μάσκες έχουν πέσει, συγκεκριμένα. Θα φανεί αν κάποιος ήταν ψεύτικος, θα φανεί τώρα. Έχω δει αλλαγή και η αλλαγή που έχω δει είναι ότι για να βγει αυτός μπροστά καπελώνει κάποιους άλλους. Τι να πω τώρα, τι να πω. Άσε μ' άσε μ' αλήθεια, άσε. Θέλετε να το συνεχίσετε μόνοι σας στο παιχνίδι. Θέλετε να φύγω. Έχετε σε ένα χορθί που ψηφίζει ο κόσμος και με βγάζει. Τώρα έχω σοου. Αυτό είναι σοου. Σοου, μπράβο ρε παιδιά. Ευχαριστώ. Ήρθε η ώρα να ορίσουμε τον τρίτο παίκτη. Και τα αγόρια και τα κορίτσια, σε ανοιχτή ψηφοφορία, θα πούν ποιο αγόρι θέλουν να στείλουν στον τελικό.
4 από εσάς ήδη έχουν περάσει τον τελικό. Απομένουν άλλοι δύο. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Πήγαινε να συνοδεύσεις το κορίτσι σου. Λαράκι μου, σου αξίζει να πας μαζί με το κορίτσι σου τελικό. Θα προχωρήσουμε όμως να ψηφίσουμε και το κορίτσι που πάει για τον τελικό.